Λοιπόν, ακόμα ένα πεταράδες guest, εκτός έδρας για ακόμα μια φορά. Αριστοτέλη, γεια σου. Γεια σου, Θοδωρέ. Είμαστε στην Αθήνα και φιλοξενούμε τον Κώστα Κατσουράνη, ο οποίος κάτι γράφει. Ό,τι ερώτηση είναι, παιδιά. Βλέπεις το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι κάνει, μας δίνει χαρτάκι για τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε πού θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Θα σου γράψω εγώ τις ερωτήσεις και μετά εσείς θα ρωτήσετε. Άρα, οκ. Μην βάλετε δικές σας, γιατί ήταν δύσκολη η συνέντευξη μετά. Βάλε καλές ερωτήσεις όμως. Καλές, καλές, δύσκολες. Δηλαδή, σε ποιες ομάδες έπαιξε, τέτοια πράγματα. Μπράβο. Πόσα γκολ έβαλες. Πολλά τα γκολ. Βάλε τέτοια δύσκολα. Για να λυθεί και επιτέλους το ζήτημα αυτό, έτσι, να ξέρουμε τι γίνεται. Αν έδινες χαρτάκι στο Σάντς που φυσικά τρολάρουμε. Ναι. Του έλεγα δεν ήξερε. Παγκόσμιο πολιτιστικό. Ο Σάντος είναι αξιερή. Έχει δουλέψει πουθενά, έχει κάνει κάτι. Ναι, αλλά τότε δεν είχε δουλέψει. Ναι. Τότε καλά. Και ξέρεις τι, έχει δηλώσει τώρα, βγήκε και έχει πει: ούτε ο Ρονάλντο δεν μου έχει δώσει χαρτάκι. Λέει. Σαν... Του είπα για τον Ρονάλντο. Αποκλείεται. Λέει ο Κώστας μου δίνει, ο Ρονάλντο δεν μου δίνει. Μου λέει: κάνω ό,τι θέλει, κότσο. Κάτσε να το πάρει. Να ξέρω τι γίνεται. Ναι, πάρε τι ερωτήσει για να μην χάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση. Αν ξαναθέλει, το ξαναδέ. Ήσουν το μυαλό τη ομάδα, το θεωρούσε αυτό. Δηλαδή, ήθελε να περνάει μπάλα από τα πόδια σου για να αρχίσει μια επίθεση. Εγώ είχα το καλό ότι την μπάλα κοίτα. Είτε μου τη δίνανε και την έχανα σαν δευτερόλεπτο. Πήγαινα να την ξαναζητήσω. Αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό για αυτού που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και για του προπονητέ. Είναι σημαντικό το να έχει προσωπικότητα και να ζητά την μπάλα, είτε το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, είτε σε δύσκολη στιγμή, είτε κάνει ένα λάθο να μην χάνει την ψυχολογία σου και να πα να ξαναζητήσει την μπάλα. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στι θέσει που έπαιζα εγώ και γενικά στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικό. Δηλαδή διαρκή κίνηση και σωστό χώρο πάντα, έτσι. Ναι, και να πετύσει, όχι να πετύσει, να ζητά την μπάλα, να μην κρύβει. Γιατί υπάρχουν πολλοί παίκτε που κρύβονται, παιδιά, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι που τη ζητάνε. Δηλαδή, εμένα μου ήρθε στο μυαλό Καραγκούνη παράδειγμα. Δηλαδή, τον Καραγκούνη τον έχω στο μυαλό μου κάθε φορά που έπαιρνε ο συμπαίκτη την μπάλα. Πάντα την ήθελε την μπάλα. Αυτό είναι δεδομένο. Μήπω την ήθελε και παραπάνω ότι έπρεπε. Είναι και καλό. Και καμιά φορά την πατούσε κιόλα. Μπορεί να τη ζητήσει και παραπάνω από ότι. Από ό,τι έπρεπε, αλλά πάλι είναι στα θετικά του, έτσι. Βέβαια, πρέπει να το πούμε στα θετικά του. Εγώ για τον Καραγκούνη μόνο θετικά. Ναι. Συμφωνώ. Δεν υπάρχουν. Για μένα αρνητικό αυτό το παίξι δεν υπήρχε. Σωστό. Δεν σωστό. Υπήρχε. Κάποιοι βέβαια του λένε ότι έπεφτε λίγο πιο εύκολα, αλλά ακόμα και αυτό το έκανε. Εντάξει, φίλε, μέσα στη φούρια του. Μέσα στη φούρια του. Δηλαδή δεν ήταν. Κέρδιζε χρόνο, κέρδιζε φάουλ. Δεν ξέρω, φίλε, πώ θα γίνει. Με την εθνική ομάδα όταν κέρδιζε τα φάουλ δεν σε πειράζε όμω. Όχι. Ούτε τώρα δεν πειράζει. Τώρα δεν παίζει. Ήταν ένα προσόν που είχε. Και υπήρχε και στατιστική υπηρεσία και στο Champions League που ήταν κάποια εποχή που ο Παναθηναϊκός μεγαλουργούσε στους ομίλους του Champions League, ήταν πρώτο στα φάουλ, έτσι. Ναι, ένα αρνητικό είχε μόνο ο Καραγκούνης. Ξέρετε ποιο ήταν. Ποιο ήταν. Όταν πήγαινε να δημοσιογράφει για δηλώσεις. Δηλαδή τι. Δεν ήταν πολύ θεωρητικός, ρε παιδί μου, δεν θα έλεγε και αυτό και αυτό. Έλεγε Γιώργο, ήσουν και σήμερα καλό. Ναι. Έτσι τον έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν ξέρω. Αντρεπόταν. Εντάξει, αυτά αλλάζουν σιγά σιγά. Γίνεσαι εξοικειώνη με τι κάμερε. Γενικά σε μια καριέρα ενό ποδοσφαιριστή. Μπορεί να είναι και χαμηλών τόνων. Ναι, θέλω να το ρωτήσω αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο νομίζω. Δεν ξέρω πού μπορώ να το βρω, αλλά το έχω δει σίγουρα. Θα το βρεις. Υπάρχει ένα βίντεο, μια ερώτηση που σου κάνουν και μετά εσύ κοιτά παντού. Και λέει πού κοιτάει ο Κατσουράνη. Είναι μια απάντησή σου που κοιτά παντού εκτό από τον τύπο που σε ρώτησε. Δεν το έχω δει. Έπρεπε να το δείξουμε πριν αυτό. Επιβεβαίωνε όμω. Όχι, ότι μπορείς να το επιβεβαιώσεις και να κάνεις αυτό. Μπορεί να έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση, την οποία θα ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα σχέση με τα άλλα. Εγώ θέλω να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πάλι εγώ. Το Αριστοτέλης είναι το όνομα που προηγείται. Έτσι, έτσι, ναι, είναι αλφα. Άλλο Αριστοτέλης δεν έχεις γνωρίσει, αποκλείεται. Όχι. Εγώ είμαι πρώτος. Λοιπόν, έχω αυτή την πρωτιά. Θέλω να μου πεις τον πρώτο παίκτη. Θέλω να μου πεις τον πρώτο παίκτη που στην καριέρα σου στην Αλφα Εθνική, θα πω έτσι, στην Αλφα Εθνική, τον πρώτο παίκτη που έπαιξε απέναντι και είπες με διέλυσε, πρέπει να ανέβω επίπεδο, πρέπει να παίξω καλύτερα, πρέπει να γίνω καλύτερος παίκτης. Ναι, δεν το έζησε αυτό να σου πω την αλήθεια. Όχι τώρα. Σωστή απάντηση. Κοίταξε, εσύ τι αφισβητεί την απάντησή του, δηλαδή. Μπορεί να το ζήσει ένα στόπερ, ένα μπακ. Εγώ δεν έπαιζα το στόπερ ούτε μπακ. Ένα δεκάρι, παιδί μου, ένα χαφ. Να έπαιζε. Δεν λέω ότι καλά να τον είχε προσωπικό αντίπαλο. Ότι εδώ είμαστε άλλα τέσσερα. Δεν έπαιζε μαντουμάν στα χρόνια τα δικά μου. Σπάνια έπαιζα μαντουμάν. Δεν το έζησα αυτό για να σου το πω. Τι να σου πω ψέματα, δεν το έζησα. Οπότε έβλεπε άλλου παίκτε που είναι καλοί και έλεγε να φτάσουν στο επίπεδο του και να δουλέψουν. Όπω, ποιο ήταν το παράδειγμα. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο δηλαδή, αλλά έβλεπα πάρα πολύ καλού παίκτε που. Αλλά να ήταν στα κυβικά μου, έτσι. Ναι, γιατί αν έλεγα εγώ να γίνω στον Ινιέστα, δεν γίνεται. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Δεν είχες δηλαδή μικρός όταν. Δεν είχα μια φύσα στο δωμάτιό σου και έλεγες θέλω να γίνω σαν αυτόν. Είχα το Καραγκούν, το Σαραβάκο, το Ρομπέρτο Μπάτζιο. Είχα ανθρώπους που τους θαύμαζα.
Αλλά δεν παίζαν, από και οι τρεις που σου είπα δεν παίζαν στη θέση σου. Ναι, βέβαια εσύ δεν ήξερες τη θέση. Θα... Εγώ ήξερα τη θέση. Εμένα όχι, γενικά στο ποδόσφαιρο όταν ξεκίνησα έπαιξα σαν δεξί χαφ, σαν δεξί εσωτερικός μέσος στο κέντρο κυρίως. Αλλά έβλεπα τα προσόντα μου με οδηγούν στη θέση που έπαιξα πιο πολύ από όλες πάνω κάτω ζήμες ένα αμυντικό χαφ. Είτε σαν μόνο αμυντικό χαφ είτε μαζί με κάποιον άλλον. Αυτή ήταν η θέση μου στην ουσία. Δηλαδή ο Ρούι Κώστα σε εκείνα τα παιχνίδια στο Euro, τίποτα. Αφού τα έχει δει τα παιχνίδια. Δεν έκανε τίποτα. Προσπαθώ να εκμεύσω τώρα. Δεν κάνανε τίποτα οι άνθρωποι απέναντι. Δυστυχώ δεν κάνανε τίποτα. Ευτυχώ για εμάς. Ναι, αλλά επιτραυματίστηκε και ο Νέντβετ, να τα λέμε και αυτά. Ο Νέντβετ όπως έχει δει δεν το έκανα τίποτα εγώ. Όχι, δεν το έκανα. Κλώτησε εμένα και το παιδί και χτύπησε. Όχι, ναι. Αφού πήγαμε στην Εθνική, να ρίξω κάτι φέρτη σου. Στο παιχνίδι με τη Γαλλία που σουτάραν οι Γάλλοι και καθόταν έτσι ο Νικοπολίδης. Δεν σουτάραν οι Γάλλοι, δεν σουτ κάνει όλο το μάτσο. Ναι, απλώς είναι δίκαιο. Είχε μια κεφαλιά του αντίπαλου. Επηρεάζει, επηρεάζει. Ναι, ναι, όχι. Με τη Γαλλία παίζαμε, δεν παίζαμε μετά. Όχι, σωστό, σωστό. Ο Νικοπολίδης που κάθεται έτσι. Εσείς από πίσω που το βλέπετε. Πρέπει να έλεγε εξόρκια όμως. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω αν έκανε, αν έλεγε προσοχή. Έλεγε κάτι, το είχε βρει όμως. Καλά μας πήγαινε. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι. Επειδή το λένε πολλοί ότι είχαμε τύχη. Όχι, χρειάζεται και τύχη. Χρειάζεται και τύχη. Είχαμε αυτοί που κυνηγάνε ικανοί. Ακριβώς. Εγώ ποτέ δεν πίστευα. Επειδή έχει γίνει πολλές φορές κουβέντα ότι είμαστε εμείς στη Τσεχία καλύτερες ομάδες, οι πιο σταθερές στη διοργάνωση. Και δικαίως πήραμε το Euro κατά την γνώμη μου. Ναι, αλλά είπαμε δεν ρωτήσουμε τίποτα για το Euro. Όχι, είπαμε δεν ρωτήσουμε. Είπαμε θα του κάνουμε μια ερώτηση. Για το Euro δεν θα πούμε τίποτα, έτσι. Και μετά αυτή η ερώτηση φέρνει πράγματα για τον Euro. Εγώ το πρώτο που θα πω είναι πραγματικά και εγώ το πιστεύω. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν νομίζω ότι είχαμε τύχη. Είχαμε άστρο. Είχαμε άστρο, ναι. Όχι, τώρα εντάξει, με τις λέξεις παίζουμε. Όχι, δεν παίζουμε με τις λέξεις. Άλλο τώρα το άλλο. Είχαμε ρέντε, είχαμε άστρο. Είχαμε καλό momentum για πολλούς παίκτες. Είχαμε θετική άβρα. Είχαμε θετική άβρα, ναι. Είχαμε καλή ομάδα. Και είχαμε και καλό momentum για όλους τους παίκτες. Δηλαδή όλοι ήταν σε φόρμα. Όλοι ήταν σε καλή κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι ήταν το κλειδί. Κοιτάξτε, και παίξαμε με ομαδάρες. Ναι, επειδή του Κώστα του αρέσει. Μόνο, με τύχη δεν γίνεται μόνο. Στο Euro με 16 ομάδες όπως ήταν τότε δεν γίνεται να είχε ομαδάρες. Αυτό λέει. Εντάξει, τραυμάτισες τον Edward, καλά έκανες. Όχι εγώ, αυτός έπεσε πάνω. Έπεσε με τα σίδερα. Άμα κλωστά στα σίδερα, τι παθαίνεις. Έτσι. Λοιπόν, επειδή του Κώστα του αρέσει να προσεγγίζει το ποδόσφαιρο όχι μόνο με όρους, ας πούμε, έτσι, λίγο gossip. Να πούμε κιόλας ότι ήταν και η μοναδική φορά που είχε γίνει ο Ρεχάγκελ τότε σαν προπονητής είχε κλείσει το ξενοδοχείο για τους ασκέτους. Έτσι, δηλαδή, για να πούμε ότι δεν έχει ξαναγίνει, ότι η ομάδα είχε πάει μέσα στο ξενοδοχείο και ήταν μόνη της. Να καταρχήν να ισχύει ότι είπε στην ΕΠΟ: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει το ξενοδοχείο το δικό μας, εδώ το δικό σας, τελειώσαμε. Δεν μπλέκεται. Εντάξει, έτσι ήταν. Το είχε κάνει από την αρχή, δεν το έκανε μόνο στο Euro που πήγαμε στην Πορτογαλία και στα προκριματικά είχε γίνει αυτό. Από το αεροπλάνο που ξεκίνησε η ομάδα να παίρνει πτήσεις και να πηγαίνει να παίζει, απομονώθηκε η ομάδα. Νομίζω ότι είχε τους λόγους του. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός και πάρα πολύ έξυπνος. Κατάλαβα αμέσως τι θέλει πάνω κάτω το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και αυτό έφερε μέσα στην ομάδα, ήταν τα πρώτα που έφερε. Ζήτησε από την ΕΠΟ να πηγαίνουμε στα καλύτερα ξενοδοχεία, να έχουν ανέσει ποδοσφαιριστές, να αισθάνονται σαν star. Νομίζω ότι αυτό σαν Έλληνες μας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη θετική ψυχολογία της ομάδος. Και όλα τα άλλα νομίζω ότι τα έκανα για να δεθεί πιο πολύ η ομάδα και ότι πηγαίναμε ήδη ποδοσφαιριστές και τα πάντα, τις αποστολές. Και ότι ήμασταν απομονωμένοι μόνοι μας, οπότε υπήρχε μεγαλύτερο δέσμο. Είπαμε για τον Euro, μάλλον θα έχει και κάποιες ερωτήσεις μετά στο τέλος θα πούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο όλος το θέλεις ρωτάει. Ναι. Όχι, μην ανησυχείς, θα πάρει την μπάλα και αυτό. Θα βάλει Δευτέρα, σαν ανηφόρα τώρα. Εμένα μου είπαν να τη ρωτάω συνέχεια, γι' αυτό οπότε... Έκοψες. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, αισθάνεσαι στην καριέρα που έκανες, που ήταν όλη αυτή, ό,τι ξέρουμε όλη την καριέρα, έτσι, γιατί μου την έβαλε την ερώτηση, δεν πρέπει να την κάνω, για τις ομάδες που έπαιξες. Μπράβο. Έπαιξες πολλές ομάδες. Η καριέρα που έκανες, έχει εσύ στο μυαλό σου, την έχεις συνδεδεμένη ως μεγαλύτερη, προφανώς μεγαλύτερη επιτυχία, okay, αλλά είσαι ο Κατσουράνης της Ελλάδας ή είσαι ο Κατσουράνης της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, της Μεφίκα. Πώς αισθάνεσαι εσύ? Εντάξει, πρώτα απ' όλα της Ελλάδος. Η εθνική ήταν ένα κομμάτι που νομίζω είναι το... Το μεγαλύτερο που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, όχι μόνο το να πάρεις το Euro, το να παίζεις, να φοράς τη φανέλα της Εθνικής, είναι πώς νιώθεις μέσα σου. Έτσι. Για μένα, δηλαδή, η φανέλα μόνο μου είναι πολύ δυνάμη, πολύ αυτοπεποίθηση παραπάνω από τις ομάδες. Πάντα. Παίζεις για όλο τον κόσμο, παίζεις για την εθνική ομάδα, παίζεις για όλο τον λαό. Μαζί με την ελπίδα που έπαιξα γύρω στις 22-24 φορές, όλο μαζί και τις 116 συμμετοχές που έκανα με την Εθνική Αδρών, είναι πάρα πολλά παιχνίδια με το εθνόσημο, όπως καταλαβαίνεις. Και για μένα ήταν. Πάντα προτεραιότητά μου εθνική και πάντα το συνέστημα μεγάλο. Και ποιο παιχνίδι θυμάσαι πιο πολύ από όλα αυτά τα παιχνίδια και από τα 116 που έπαιξε με τους μεγάλους. Ένα παιχνίδι που δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Πολύ έντονα μου έχει μείνει το μπαρά στην Ουκρανία.
Γιατί ναι. Είμαστε μια ομάδα αποδεκατισμένη που κανείς δεν πίστευε ότι θα πάμε εκεί μετά το 0-0 στο ΑΚΑ και με τόσες απουσίες. Γιατί αν δείτε, παίξανε παιδιά που είχαν, είχαν λίγες συμμετοχές. Δηλαδή ο Πλιάτσικας δεν είχε συμμετοχές στην εθνική ομάδα και σε αυτό το παιχνίδι έπαιξε, ας πούμε. Αυτό το παιχνίδι θα μου μείνει έντονα γιατί η ομάδα. Ήταν και μεγάλη πρόκληση. Παρουσίασε χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή πήγαμε σε ένα γήπεδο που έβραζε και με μια ομάδα που πάρα πολύ ήθελε τελευταίο μάτσο. Πλασάρι και κυλάει μπάλα. Τελευταίο μάτσο Σεφτσέγκο που μπορεί να ήταν, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρο, αλλά μάλλον τελευταία διοργάνωση που ήθελε να πάει είναι μεγάλη, ήταν αρχηγός. Καλή ομάδα Ουκρανία, αλλά καλή ομάδα και εμείς. Και το άλλο είναι ένα μάτς. Σε Σαραγώσα. Όχι, σε Σαραγώσα έτσι κι αλλιώς ήταν ένα μεγάλο μάτς που κερδίσαμε. Αλλά μου είπες να έπαιζα, οπότε εγώ σε Σαραγώσα δεν έπαιζα. Το 0-1 με το Γιανακόπουλο. Έχει αποστολή με τον Παναχάκη. Όχι, αυτό δεν το πούμε, μην το λες τώρα. Στην αποστολή ήμουν, στην Κυριακή δεν ήμουν. Ήταν αλλιώς τότε τα πράγματα, ήταν 18. Αυτό ήταν σε προκριματικά έτσι, Σαραγώσα. Προκριματικά το 2004. Πιο μεγάλη νίκη. Μετά είναι και το Μπαράζ και τον Μπαράζ με τη Ρουμανία. Παίξαμε στο Καραϊσκάκη που. Σωστό, με Μήτρογλου. Μήτρογλου. Και. Μήτρογλου δεν τα βάλε τα γκολ. Νομίζω ότι ναι, ο Μήτρογλου έβαλε τα δύο γκολ και το άλλο Σαρπικίδη. Νομίζω ότι. Γενικά όλα τα παιχνίδια της Εθνικής είναι ξεχωριστά. Άρα από αυτά που λέει καταλαβαίνουμε ότι του αρέσουν τα μπαράζ. Έτσι, γουστάρει εκεί που είναι, εκεί που καίει μπάλα. Ναι, μας λέει τα δύο αγαπημένα του τα μπαράζ. Όλα είναι. Όλα. Κοίταξε, όταν είσαι μια χώρα στο επίπεδο της Ελλάδος, ο μεγάλος στόχος είναι να πας. Ναι, σωστό. Και αυτό είχαμε καταφέρει. Και αυτά τα παιχνίδια σηματοδοτούν ότι προκρίνεσαι σε μια μεγάλη διοργάνωση. Όταν ακούς το όνομα Νάβας, τι σου έρχεται στο μυαλό. Νάβας. Κέιλορ Νάβας. Δηλαδή, τον βλέπεις επειδή μου στην τηλεόραση. Πήγαινε στην Παρή τώρα, τον έβλεπες στη Ρεάλ. Και λες, εγώ πιστεύω, να σου πω κάτι, εγώ είμαι στη θέση σου. Δηλαδή, έχω παίξει εγώ, είμαι στον Παναθηναϊκό Αθηνά και έχω πάρει το Euro. Και έχω πάει στο Μουντιάλ και μου στερεί αυτή την πρόκληση. Τον βλέπω στην τηλεόραση, παίζει Ρεάλ Μπαρσελόνα. Και κάθε φορά που το βλέπω θα λέω ρε τόμπους. Εγώ αυτό έλεγα, αλήθεια. Ρε τόμπους. Καλά, ο Γκέκας τι θα έλεγα να τα έλεγα. Εντάξει, σίγουρα το λες, αλλά δεν πάει να είναι ένας ικανός τραντοφύλακας. Το απέδειξε και μετά τα πέναλτι, έτσι. Το απέδειξε πορεία του και μετά το. Και μέσα στο μάτσο. Μέσα στο μάτσο βγάζει πολύ πράγμα. Έβγαλε πάρα πολύ πράγμα γενικά. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο υπέτειος που δεν πήγαμε στους 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Είναι εκείνη η χρονιά που έγινε ανωκάτω η εθνική ομάδα. Απλά έφτασε μια ανάσα από τους 8. Και μετά καταφέραμε και. Ανωκάτω δεν έγινε όπως το λέγανε τόσο πολύ. Αυτό λέω. Αλλά εντάξει. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Νομίζω τα ξεπεράσαμε εύκολα. Έτσι φάνηκε στο γήπεδο τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα δεν γινόταν ανωκάτω, το παίρναμε. Όχι, αυτά δεν ισχύουν. Εντάξει, δεν γύρισε δηλαδή μόνο στο σπίτι. Αν περνάγαμε την Κώστα Ρίκα, αλλά πιθανά είναι μετά. Με Ολλανδία δεν περνάγαμε. Σωστό πηγαίναμε, ναι, με Ολλανδία. Είχαμε παίχτες. Καλούς. Και είχαμε, γενικά είχαμε φτιάξει μια καλή ομάδα. Και νομίζω ότι είχαμε μέλλον αν περνάγαμε. Δηλαδή θα το παλεύαμε το μάτι στην Ολλανδία. Σε συνάρτηση με το τώρα, εγώ καταλαβαίνω εσύ πώς μου το λες, με τη χρειά που το λες, ας πούμε, ότι είχαμε καλούς παίχτες, είχαμε καλή ομάδα. Αντιλαμβάνομαι, σαν να το καταλαβαίνω, ας πούμε, στον συμφωνήσω ότι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες τώρα. Ή και αν υπάρχουν, δεν είναι τόσοι ίσως. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είδαμε στα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον μια εθνική που μπορεί να μας αρέσει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια που πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε. Έτσι φαίνεται, με νέα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει όλοι να το στηρίξουμε γιατί είδαμε και στα μάτς με τα δύο τελευταία, με την Ιταλία και τη Βοσνία, ότι η ομάδα και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και τα παιδιά τα δώσαν όλα και υπάρχει μέλλον. Και θέλει χρόνο, δεν γίνεται τώρα κακά τα ψέματα. Από τη στιγμή που έφτασες εδώ. Ξανάφτασες βέβαια στην αφετηρία. Ξανάφτασες πίσω. Κάπου είναι ποδοσφαιρικά, έχει μια εξήγηση. Θες να τη δώσεις αυτή για να τα πούμε και λίγο πιο τεχνικά. Δηλαδή, τι λάθη γίνανε. Η εξήγηση είναι επειδή την έχω δώσει πολλές φορές. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το στοίχημα του ποδοσφαίρου δεν γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Σωστό. Και κάνουν λάθη που είναι τραγικά και οδήγησαν την ομάδα πολλά χρόνια πίσω. Η ομάδα θα μπορούσε όντως να έχει δυσκολίες και μια μεταβατική περίοδο σταματώντας κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Που φτάσανε στο τέλος, γιατί στο ποδόσφαιρο για όλους έρχεται το τέλος. Απλά ήταν αρκετοί μαζεμένοι γιατί η φουρνιά η ΕΠΟ δεν το διαχειρίστηκε όπως έπρεπε το θέμα. Μπορούσε να το διαχειριστεί πολύ καλύτερα. Αλλά ούτε τη γνώση έχει, ούτε την τεχνογνωσία έχει για να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Εδώ δεν μπορούσε να διαχειριστεί άλλες πιο εύκολες. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση που ήρθε δύσκολη με ένα προπονητή να φεύγει καταξιωμένο. Με ποδοσφαιριστές που στην ουσία μόνο καραγκούνι στα μάτια την εθνική το καλοκαίρι στο Μουντιάλ του 2014, κανένα άλλο. Αλλά η ΕΠΟ με τους χειρισμούς που έκανε οδήγησε και άλλους ποδοσφαιριστές στην έξοδο και συνεργάτες τους Σάντος που μπορούσαν να μείνουν και να συνεχίσουν και ας μην ήταν ο Σάντος με μια κατάσταση καλύτερη, αν ξέραν να τη διαχειριστούν. Πώς να το πω καλύτερα, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα. Δυστυχώς δεν έχουν γνώση. Και αυτό πλήρωσε η εθνική και έφτασε τόσο πίσω. Με έναν προπονητή. Αυτή είναι αυτή που αποφάσισα. Με έναν προπονητή που έφυγε και πήρε γιούρο μετά στην Πορτογαλία. Έτσι. Πήρε γιούρο με την Πορτογαλία. Η πορεία του έτσι κι αλλιώς ήταν. Όχι, επειδή έφυγε και κάποιοι λέγανε ότι δεν κάνει. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει στην Ελλάδα, αλλά η ιστορία γράφεται με αυτά που γίνονται, όχι με το αν. Λοιπόν, έβλεπα το Ελλάδα Αρμενία. Live στον ΟΤΕ. Βγαίνω από αυτό το. Εγώ live στο γήπεδο. Αυτό θα σου πω. Live στον ΟΤΕ.
live ο Παπασταθόπουλος και εσύ από μέσα Μπράκο και τον άλλο που δεν θυμάμαι, ο Βραμίδης νομίζω. Λοιπόν, και τον βλέπω να μιλάει και καταλαβαίνω ότι εσύ δυσανασχετής. Δηλαδή δεν δυσανασχετεί. Βασικά δεν μιλούσε, έβριζε τον Άγγελ. Λοιπόν, τον δεν δυσανασχετεί με τον περιεχόμενο. Δεν έβριζε, τέλος πάντων. Όχι, δυσανασχετεί με το περιεχόμενο. Δυσανασχετεί προφανώς με τον τρόπο που το κάνει ενδεχομένω live κτλ. Και μετά με ένα ύφο σαν δάσκαλο. Εγώ σε έβλεπα και σε καταλάβαινα σαν δάσκαλο. Δηλαδή ότι καλά είναι που τα λέμε, αλλά μην τα λέμε εδώ. Η ευθύνη είναι συνολική. Δεν φταίει ούτε ένας ποδοσφαιριστής ούτε δύο. Δεν είναι ώρα νομίζω για πολλά λόγια. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εγώ το είπα και εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Ούτε αυτά τα πράγματα. Ήρθες λίγο σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, αυτό... Δεν ήρθα σε δύσκολη θέση γιατί δεν είμαι εκεί. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα σηκώνουν πολλή ανάλυση. Που θέλουμε πολλές ώρες να τα αναλύσουμε. Αλλά δεν μπορεί να. Το είπα και δημοσίως, δεν μπορεί να βγαίνουν στον αέρα πράγματα που πρέπει να μείνουμε στα αποδυτήρια. Ναι, απλώς. Μια ομάδα είναι μια οικογένεια και δεν μπορεί να τσακώνεται στα παράθυρα και στις κάμερες. Δεν γίνεται. Απλώς ήταν εμβρασμό, εντάξει. Δηλαδή και αυτό... Εμβρασμό δεν ήταν. Εμβρασμό είσαι μετά το μάτσο. Όταν έχεις πάει, έχεις κάνει μπάνιο, έχεις ηρεμήσει. Οι δηλώσεις είναι στην κάμερα μετά. Από... Είναι ντυμένος, δεν ήταν τα ποδοσφαιρικά ρούχα ο Κράτης. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του είπε μέσα στα αποδυτήρια, τι μπορεί να τους είπε. Από ό,τι φάνηκε όμως, είναι συνέντευξη που δεν είχαν μιλήσει. Δεν είχαν μιλήσει. Φάνηκε. Θεωρώ και το Σοκράτη και του Σοκράτη λάθος, την κίνηση, έτσι κι αλλιώς θεωρώ λάθος, και του προπονητή μετά που απάντησε στο Σοκράτη με αυτό το ύφος. Εάν ο κ. Παπασταθόπουλος πιστεύει ότι δεν μπορούμε να πάμε, τότε δεν μπορεί να είναι εδώ. Επιλογή Αναστασιάδη και ποδοσφαιρικά, έτσι, για να μην το πάμε. Καλά, ότι είναι ο Άγγελος με τα θεία και μέχρι να φτάσουμε στον Αναστασιάδη, από τότε που σταμάτησε ο Κώστας έχουν περάσει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή. Είναι θέμα επιλογής του προπονητή. Είναι θέμα προπονητή, αλλά είναι θέμα πώς θα προσεγγίσεις τον προπονητή και πώς θα τον διαλέξεις, έτσι. Το να γίνει εθνική. Ένα μαγαζί που εξυπηρετεί ομάδες ή κάνει διάφορα χατήρια, δεν γίνεται. Δεν μπορεί η Εθνική να είναι τέτοιο μαγαζί. Η Εθνική πρέπει να είναι ξεχωριστή από το υπόλοιπο ελληνικό ποδόσφαιρο, να μην επηρεάζει κανείς τους ποδοσφαιριστές, καμία ομάδα μην επηρεάζει την έποψη αποφάσεις για την Εθνική. Στην ουσία να υπάρχει ένα κλιμάκιο, μια ομάδα. Μια ξεχωριστή ομάδα. Να υπάρχει μια επιτροπή που κανονικά πρέπει να αποτελούνται από ποδοσφαιριστές. Α είναι του 4, α είναι του 54. Μια τριμελής επιτροπή από 4-5 άτομα που είναι και ο Παπακούλας. Ακριβώς. Να είναι. Τέλος πάντων, έπρεπε να είναι άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο και αυτοί έπρεπε να κάνουν τις επιλογές για είτε αυτός λέγεται που διαλέξουμε τεχνικός διευθυντής, είτε λέγεται προπονητής, είτε λέγεται φροντιστής, είτε λέγεται γιατρός. Και από τη στιγμή που ούτε αυτό γίνεται στην ΕΠΟ, δυστυχώς θα έχουμε. Δεν υπάρχει χαίρι. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει χαίρι γιατί ο προπονητής αυτός δείχνει σοβαρό. Οι μοναδικοί που πραγματικά πονάνε την ομάδα πραγματικά είναι αυτοί που παίξαν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καλά. Δηλαδή, αυτοί που... Ποιος θα την πονάει, εσύ, ο Κυρτζίκης. Ενώ ότι οι οπαδοί, ας πούμε, οι Έλληνες, όσο οπαδοί που είμαστε, λέμε κλάιν, εντάξει, θα δούμε πέρα. Καλά, εμείς σαν Έλληνες στην Εθνική είμαστε μόνο όταν νικάει. Είμαστε με την Εθνική. Όταν δεν νικάει. Είναι αυτό πρέπει να αλλάξει στην κουλτούρα μας, γιατί δεν μπορεί να είμαστε. Πρώτα πρέπει να είμαστε με την Εθνική και μετά με τις ομάδες μας. Σε όλο τον κόσμο έτσι είναι, έτσι, το ξέρεις. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην πορεία σου και στην καριέρα σου σαν Κώστας Κατσουράνης εκτός εθνικής, έτσι, στις ομάδες που ξεκίνησες. Λοιπόν, το ενώνω με τον προηγούμενο guest που κάναμε, με τον Γεωργίου, για τη μεγάλη ιστορία που μας είπε, την οποία όμως δεν έχει καμία σχέση. Πέντε πόρα Κατσουράνης. Το αποκρύωσε ο μαφυλάκας. Επανάληψη είναι δίκη. Κουνήθηκε ο μαφυλάκας. Ξαναπέντε πόρα ο Κατσουράνης. Σουτάρι, δοκάρι και έξω. Από την ημέρα εκείνη δεν έχω ακουμπήσει ποτέ στοίχημα. Έτσι, αναφερόμαστε στην ιστορία που είπε ότι έχασε το στοίχημα για δύο πέναλτι του Κατσουράνη που τα χάνει. Αλλά τελικά ψάξαμε και βρήκαμε με τη βοήθεια του Κώστα που όταν του είπαμε την ιστορία μας είπε: μα εγώ δεν έπαιξα καν σε εκείνο το μάτς. Ψάξαμε και βρήκαμε την 11η. Ούτε καν αλλαγή δεν είχε πει δηλαδή και την αποστολή. Και δεν ισχύει έτσι. Τα πέναλτι τα είχε χάσει ο Σολάκης. Ο Σολάκης δηλαδή. Ποιος, ούτε ο Σολάκης. Ψέματα, ναι. Και ο Κωστής ο Γιώργος. Ο Κωστής και ο Μέστερ. Ένα παιδί που είχαμε αριστερό. Σωστά, ναι. Ο Ιουγκοσλάβος. Άρα αυτοί στείλανε στον κουβά του Γεωργίου. Όχι ο Κώστας Κατσουράνης. Εδώ αποκάλυψη. Εντάξει, στην Ελλάδα εσύ. Εδώ ισχύει. Ναι. Μπορεί να ισχύουν τα πάντα. Ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι. Δυστυχώς πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό πάντως δεν έπαιζα. Δεν έπαιξε. Εσύ ξεκίνησε την καριέρα σου. Όχι, να έχει στείλει στον κουβάρι κανέναν άνθρωπο ποτέ, αλλά όχι για το παιχνίδι. Όχι για το παιχνίδι. Βέβαια, προτιμούσε να στείλει στον κουβάρι με γκολ και όχι με χαμένες ευκαιρίες. Παρεμπιπτόντω τώρα. Και αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Γιατί είσαι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κάνουμε. Ναι, δεν έχουμε πρώτος. Είσαι ο πρώτος. Θα κάνουμε και τον Άγγελο, το χαριστέμα. Θα το παλέψουμε. Έχει παίξει εναγνία σου προφανώ. Σε συστημένο παιχνίδι. Γιατί σε παιχνίδι το οποίο ξέρει. Ναι, ναι, δεν είμαι τόσο χαζό να παίξω ένα παιχνίδι. Όχι, χωρίς να το μάθεις μετά. Χωρίς να το καταλάβεις μετά. Το μάθω μετά, όχι.
Στημένο τι εννοείς? Φτιαγμένο ρε παιδί μου παιχνίδι, δηλαδή χειραγωγημένο, πώς να σου πω. Κασέτες βγήκανε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με το offside βγήκανε. Κασέτες δεν έγινε κάτι, αλλά βγήκανε. Αυτό είναι το κάτι. Εσύ μιλάς διαιτητικά. Ναι. Διαιτητικά, ναι. Όχι, εγώ μιλάω για αγωνιστικά. Για παίκτες οι οποίοι μετά να έμαθες ότι κάποιοι το είχαν στήσει. Είχαν κάνει. Ότι δεν λέω απαραίτητα την ομάδα σου. Δεν θα ζούσαν αυτοί οι παίκτες αν το μάθανε εσύ. Οπότε δεν το έχω μάθει, όχι. Στο Βόγγλι δεν έχει παίξει στην άλλη. Εκτός αν εννοούσε αυτό με τη διαιτησία. Σα πω εγώ σε αυτή τη συνέντευξη. Ναι, νομίζω ότι μπορεί να εννοούσε αυτό. Μιλάμε για το κάλυπτα και εγώ το Κατσουράνι. Μάλλον αυτό λέει. Αυτό είναι το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Πώς την αντιμετώπισε όλη τη φάση μετά που έγινε και viral και. Ουσιαστικά, όταν κάποιο λέει στην Ελλάδα offside, του έρχεται και λίγο στο μυαλό τη δικιά σου φάση. Ήταν λίγο οφθαλμοφανέστατο, αυτό θέλω να πω. Είπα και άλλες φορές με ρωτήσαν ότι εκείνη τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι δεν είμαι offside, αλλά όταν παίζεις και η στιγμή είναι και έχεις λίγο το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι, λες ότι μία στο εκατομμύριο να είμαι offside. Δεν μπορεί να ξεφύγει το λε αυτή τη στιγμή παίζει το παιχνίδι. Τι να κάνω. Το κεφάλι μου έπιασα, γύρισα, κοίταξα τον επόπτη, κούνησα το κεφάλι μου, τον έβρισα από μέσα μου, λέω τι έδωσε αυτό ο άνθρωπο. Ο Χριστιανός και μετά που το είδα βέβαια, μετά που το είδα δηλαδή μετά στα αποδυτηρία, εντάξει, εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ. Α, στα αποδυτηρία, δηλαδή που το είδα, ναι. Μπαίνετε και έχει δηλαδή... Έχει ίντερνετ, Είχαμε κινητά τότε, ήταν το 10, πότε ήταν το... Το 11, νομίζω είχαμε κινητά που μπορούσε να το δεις. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν στα αποδυτηρία, μπορεί να ήταν και πιο μετά, στο Πούλμαν, δεν ξέρω πού. Εντάξει, εκεί σίγουρα γανακτής, και να πεις είναι λίγο μετά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είχαν το πτάθμα Παναθηναϊκός οριστικά. Ναι, αφού εκεί μειώναμε στους 4 βαθμούς. Με την νίκη που κάναμε στην ουσία. Με τον κόλ που έβαλες. Με την νίκη που κάναμε στην ουσία, ήθελα 8 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Εμείς μετά, αν ξέρεις και όλα στην ιστορία, χάσαμε με κολοφσάκι. Ναι, ναι. Αλλά δεν πήραμε τον αγωνισμό με λίγα. Δηλαδή, αντί για 3 πήραμε 0. Γυρίσαμε πίσω με 0 βαθμούς. Είναι αυτό το. Το χειρότερο μάτς από πλευρά διαιτητικών λαθών που έχει συμμετάσχει. Όχι. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Είναι, δεν είναι. Δηλαδή υπήρχαν και χειρότερα. Έχει συμμετέχει σε χειρότερα με διαιτητικά λάθη. Ναι, έχω δει και χειρότερα που είναι πολύ πιο μικρά και πιο. Α, πιο. Καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται. Γιατί αυτόν τον καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται σήμερα να πάρει όχι βαθμό. Τίποτα δεν πρόκειται να πάρει. Να σου πω τώρα με το VAR αλλάζει κάτι. Μια που λέμε για διαιτητικά λάθη. Γενικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι διαιτησίες είναι καλύτερες, οι ξένοι διαιτητές έχουν βοηθήσει. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε ξένους όλα τα παιχνίδια, κατά τη γνώμη μου. Το VAR είναι ούτε θα βοηθήσει, παιδιά. Τώρα μην λέμε τώρα. Ναι, μπορείς να μας λύσει μια πορεία. Ναι. Στο VAR δεν πρέπει να ειδοποιήσει ο βοηθός για να πάει ο διαιτητής στο VAR. Από πάνω. Ναι. Ο βοηθός VAR, δηλαδή. Λογικά, ναι. Ναι. Δηλαδή όταν δεν πηγαίνει, ουσιαστικά σημαίνει ότι του λέει στην ειδοποικοινωνία ότι δεν χρειάζεται να πας. Εγώ σου λέω ότι είναι κανονικό. Ακριβώς. Και υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που τους γνωρίζουν οι διαιτητές και αυτοί που χειρίζονται το VAR που δεν τους γνωρίζουν. Απλώς για να καταλάβω, στο πρόσφατο παιχνίδι City, Liverpool City παράδειγμα, έγινε ένα χέρι οφθαλμοφανέστατο. Ναι, το είδα. Το είδανε, το είδανε. Δεν πήγε ότι. Στην περίμενη. Το είδανε. Γιατί δεν το δώσανε, αφού ήταν χέρι, όλοι το λένε. Εκτιμήσαμε ότι δεν ήταν χέρι. Άρα πώς βοηθάει το VAR άμα μια φάση μπορούμε να τη δούμε όλοι ότι. Γιατί ο διαιτητής. Κοίταξε, ό,τι και να του πω εγώ από το VAR, ο διαιτητής αποφασίζει. Αυτό το ξέρει. Α, μπορεί να του πει έλα και να μην πάει δηλαδή. Τι θέλει κανένα διαιτητής. Εγώ έτσι έχω καταλάβει. Ότι ο διαιτητής. Στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα, παντού. Όχι, στην Πρέμιερ δεν πάνε οι διαιτητές να δουν. Ό,τι του πούνε. Ναι. Στην Πρέμιερ δεν το ξέρω αυτό. Ναι, στην Πρέμιερ δεν πάνε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα δηλαδή για να πάει. Είναι ό,τι του πούνε. Το περιμένουν να του πούνε και του λένε: Όχι, δεν ήταν. Πάντα θα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Και το VAR που υπάρχει πάλι κάποιος άνθρωπος να αποφασίζει. Δεν είναι μηχάνημα δηλαδή. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, δεν είναι το goal line όπως το βλέπεις και τέλος. Είτε πέρασε λίγο, δεν πέρασε στην Αγγλία που το έχουν και έχουν λύσει τα προβλήματά τους τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Γενικά όμως βοηθάει, ό,τι και να βάλεις βοηθάει. Απ' την άλλη, χαλάει ο ρυθμός. Ειδικά αν κάνεις κανένα πεντάλεπτο να αποφασίσει ο διαιτητής να πάει να το δει να κάνει, είναι λίγο εναντίον του θεάματος και όλων. Αλλά γενικά νομίζω ότι ειδικά σε αυτή τη χώρα, τη δικιά μας, που υπάρχει τόσο καχυποψία, δίκαια θα πω εγώ, υπάρχει τόσο καχυποψία με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Δεν είναι μόνο τα 20 του Ολυμπιακού. Ναι, 30-40 χρόνια. Τέλος πάντων, απλά εκεί απογειώθηκε το πράγμα. Νομίζω ότι για να φύγει η καχυποψία από τον κόσμο και να έχουμε ένα πρωτάθλημα δίκαιο που θα είναι ανταγωνιστικό και θα φέρει κόσμο στα γήπεδα. Είναι μια εξέλιξη. Κυρίες και κύριοι, είναι μια κάτι που θα εξελιχθεί. Και οι ξένοι διαιτητές. Έτσι είναι. Θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, εσύ έχεις δηλώσει και δεν το κρύβεις γιατί έχουμε και ερωτήσει ότι είσαι ΑΕΚ. Ναι. Το έχεις πει πολλές φορές. Έχεις αγωνιστεί όμως και στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ, εγώ. Ναι, οκ. Okay. Απλώς θέλω να πω. Και στην Παναθηναϊκή. Ναι, θέλω να πάρω αυτά τα δύο. Τι γνώμη έχεις για τη χρονιά πρόπερση που ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα και το πήρε ΑΕΚ τελικά. Ναι. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ λένε ότι είναι πέτσινο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα πούνε ότι νομίζουν. Ναι. Εμένα η γνώμη την είπα και τότε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε στο μάτς με τον Ολυμπιακό και τα δύο μάτς τα διέκοψε και από εκεί δεν έχει καμία δικαιολογία. Δεν έχει καμία δικαιολογία, είναι ο φταίει αυτός. Ήταν δύο ομάδες που ήταν ισοδύναμες εκείνη τη χρονιά τουλάχιστον, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και
δεν ξέρει κανείς ποιος έπαιρνε το ποτάρι. Άμα κινηγινόντουσαν τα παιχνίδια κανονικά. Το ότι ήρθαν ας πούμε, ξένοι διαιτητές βοήθησε στο να αρχίζουν να εναλλάσσουν οι πρωταθλητές. Δηλαδή αυτό το πράγμα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ότι μια ομάδα έπαιρνε το πρωτάθλημα, ουσιαστικά διεκδίκησαν οι άλλες ομάδες κάτι καλύτερο στη διαιτησία, φέραν τους ξένους διαιτητές. Νομίζω ότι άλλαξε η διαιτησία, ήταν προς το καλύτερο, είναι πιο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Οι ομάδες πλέον κοιτάνε να γίνουν καλύτερες ομάδες. Πλέον υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και μακάρι κάθε χρόνο να το παίρνει άλλος. Μακάρι, αλλά και ο ίδιος να το πάρει, μακάρι να το παίρνει γιατί το αξίζει, όπως πιστεύω ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αισθάνεσαι καθόλου παρεξηγημένος, σαν παίκτη, σαν προσωπικότητα, από την άποψη ότι έφυγες από την ΑΕΚ, όταν γύρισες να παίξεις αντίπαλο σε Ευρύδα. Έφυγες από τον ΠΑΟΚ γιατί έκανες κλίκες. Λένε. Ναι, λένε. Δεν υιοθετούμε προφανώς. Λοιπόν. Στην Εθνική έκανε κλίκες, λένε. Ναι. Στο Παναθηναϊκό σε φώναξε ένας Παναγόπουλος, σε έδιωξε. Ναι, ναι. Δηλαδή... Εντάξει, παντού όταν λες την αλήθεια κατά μου, δεν έχεις προβλήματα. Αυτό δηλαδή, αισθάνεσαι παρεξηγημένο σαν άνθρωπο. Ναι, δεν αισθάνομαι παρεξηγημένο. Okay. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που με ζήσανε. Υπάρχει κόσμο που με γνωρίζει και μπορεί να με κρίνει ούτε γιατί πρόσφατα στο γήπεδο, ούτε για τις ιδιώτες δηλώσεις έχω κάνει σε όλη την καριέρα. Πάνω κάτω, αν πάρεις δηλώσεις μου σε όλη την καριέρα μου είναι ίδιες, δεν έκανα ποτέ, δεν έχουν κολλητούμπες καριέρα. Και αυτά που ανέφερες δείχνουν μια συνέπεια. Που έλεγα από μικρός. Μια κολλητούμπα υπάρχει. Ναι, προδότητα τη βρούμε μετά. Όχι, θα την πω. Όχι, θα την πω. Μετά. Ορίστε ποιος διακόπτει τους καλεσμένους. Δεν έχω. Νομίζω ότι έχω ευλογημένους νιώθω γιατί έκανα μια πολύ καλή καριέρα. Αυτό το γιορτάζω. Γενικά έχω κόσμο που με αγαπάει. Μπορώ να πάω σε όλες τις ομάδες που έπαιξα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να δω παιχνίδια. Στην Μπενφίκα, sorry. Στην Μπενφίκα, έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ότι πέρασα καλά σε όλες τις ομάδες και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στις ομάδες πραγματικά γνωρίζουν και ποιος είμαι και αν πρόσφερε ή όχι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω να αποδείξω σε κανέναν κάτι. Ναι, εντάξει, καλά, αυτό εννοείται. Ούτε να αισθάνομαι αδικημένος. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τα μέσα μαζική ενημέρωση σίγουρα επηρεάζουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δυστυχώς στην Ελλάδα πουλάει το κοτσομπολίο. Ήσουν δημοσιογραφικός παίκτης. Δηλαδή... Στην αρχή δεν ήμουν. Δεν μετά έγινα πιο πολύ. Να. Ποτέ όμως δεν ήμουν δημοσιογράφος κοντά. Να. Γιατί και αυτό μου το έχουν χρεώσει. Δηλαδή. Ότι από κάποια στιγμή και μετά ότι είχα και κλίκα την δημοσιογράφο να το σκεφτώ. Αλλά στην Ελλάδα. Μήπως έβγαζε το πρωτοσέλιδο. Όλα αυτά τα λιγοπή. Ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι όταν έχει μια τέτοια προσωπικότητα και δεν. Δεν κρύβεται. Είτε δεν μιλάς σε κάποιου δημοσιογράφου συγκεκριμένου, είτε δεν του αρέσουν αυτά που λες, γενικά η αλήθεια. Νομίζω ότι προσπαθούν να σε. Να σε κατατάξουν. Να μην σε βρουν ευάλωτο, προσπαθούν να βρουν διάφορε και να φτιάξουν διάφορε ιστορίε. Να την πω την κολοτούπα. Για πε την κολοτούπα, να την αξιολογήσουμε. Να σου πω κάτι. Πλακώνεσαι με τον Λοϊζάο μέσα στο παιχνίδι. Έρχεται ο Λοϊζάο, του κάνει κολοδάφτυλο. Βρίζεσαι, κάνει ζεράντε και μετά τελειώνει την καριέρα του Λοϊζάου και λε: σε ευχαριστώ που έπαιξα μαζί σου κτλ. Κάτσε ρε Κώστα, δηλαδή. Μα και το ένα και το δύο δεν τα βρήκανε μετά, ρε. Τα βρήκανε. Εντάξει, τι έγινε τώρα με τον Λοϊζάο. Και το ένα και το άλλο δεν γίνεται. Και κολοδάφτυλο μέσα στο γήπεδο και ευχαριστώ που έπαιξα μαζί σου δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μια άτυχη στιγμή ήταν. Νομίζω εντάξει, έχουμε συζητήσει. Γενικά έκανε χειρονομίες. Δεν ήταν κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ είναι εξάλλου επειδή μου έκανε χειρονομίες συγκεκριμένο παιχνίδι. Γενικά το έκανε αυτό. Γενικά το έκανε αυτό. Πολύ. Το είχαμε συζητήσει. Ναι. Δεν μιλούσε πολύ. Άλλο δεν με νοιάζει να μου μιλάς πολύ. Ναι. Με νοιάζει να μην κάνει χειρονομίες, να δείξουμε ότι. Τι σου έκανε από και αυτά. Τι ήθελα να δείξει ότι εγώ μιλάω στο γήπεδο και ότι εγώ όχι, κάνω κεράκι. Όχι, να δείξει στον κόσμο με τα χέρια σου ότι φταίει ο Αριστοτέλης. Αυτό το έκανε μονίμως και το είχε παραδεχτεί ήρεμα τα συζητάγαμε και του είπα κόφτο αυτό, κάντο, ράντο. Τέλο πάντων έτσι έγινε και. Ναι, αλλά δεν σου λέει, εγώ μου λέει Ζάουρεφ, παίζω εδώ πέρα πόσα χρόνια να μου τώρα ήρθε εσύ τώρα. Ναι, καλά και. Τι δεν πάει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώ. Ναι, μπορούσε με τα λόγια μπορούσε να μου πει τι θέλει, ποτέ δεν είχα αντιδράσει. Ό,τι και να μου έλεγε ο κάθε αρχηγό, ποτέ δεν αντέδρασα. Ό,τι και να με έβριζε και να μου έλεγε χιλιαδίω. Γιατί είναι ο αρχηγό και θα σου πει και με κουβέντα παραπάνω. Αλλά αν είναι άλλο να δείχνει τον άλλον μέσα σε ένα γήπεδο γεμάτο με τα χέρια. Και να το στιγματίζει ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι. Ακριβώς. Νομίζω ότι το λύσαμε την παρεξήγηση, ό,τι και να έγινε εκεί. Και μετά είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Δεν είμαστε και φίλοι τώρα. Στα αποδυτήρια μετά είχαμε τίποτα. Όχι. Όχι, ίσα μετά ερευνούν τα πράγματα, καταλαβαίνει τι κάνει λάθος και εσύ και ο άλλος. Και προσπαθεί να δώσει λύση άμεση. Απροσπέλαστο ο Λουιζάου πάντως. Από τα καλύτερα στόπερ για μένα. Στο FIFA ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή. Ήταν Λουιζάου, Νταβίτ Λουιζ, ήταν απροσπέλαστη. Δεν περνούσε ούτε ο αέρα δεν περνούσε από εκεί. Σκέψου ποιο είναι. Η σχέση του με το ποδόσφαιρο είναι μέχρι το FIFA. Η σχέση του με το ποδόσφαιρο είναι. Ναι, βλάκα, όχι τα φοβερό. Γιατί όταν του λες να παίξουμε μπάλα, λέει έχω χιαστό. Έχω χιαστό αριστερό, τι να κάνω. Θα παίξω μπάλα με χιαστό. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Και πριν που δεν είχε, όχι έπαιζε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Και πάμε λίγο στα πιο τεχνικά έτσι, τα, του ποδοσφαίρου. Να πω μια ερώτηση. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν έχει ερωτήσει σήμερα καθόλου. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Με έναν ή με έναν άνθρωπο. Ο Σάντος γελάει ποτέ. Με έναν ή ένα. Γελάει. Ωραία, συνέχισε. Το δερμάτινο έχει πολλά. Πρέπει να το αλλάξει τώρα. Λοιπόν, να πάμε να πούμε λίγο πιο τεχνικά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Παράδειγμα, να πάρουμε έτσι μια φανταστική να πούμε, θεωρία και να πούμε ότι αν ήσουν εσύ τεχνικός διευθυντής σε μια ομάδα και ξεκινούσες ή ακόμα και στην εθνική, να το πούμε. Πού θα έδινες βάση, τι θα άλλαζες και με τι θα άρχιζες. Θα ξεκινήσεις με την εθνική αυτός. Εντάξει, δεν είπαμε στην εθνική Ελλάδα, μπορεί να πάει στην εθνική Καμερού. Πώς θα έπρεπε να γίνει, ξέρω εγώ, ο Μότζι. Να πάει στη Σεβίλη. Δεν κουράζομαι σε αυτό. Μπορεί να πάρει στη Λίβερπουλ και θα πάρει το πρωτάθλημα. Φέτος, οπότε να πα σαν πρωταθλητή. Ναι, τώρα θα πάρει. Α πούμε τεχνικό διευθυντή. Ναι, είναι κάτι που θέλει, που ονειρεύεσαι, που θε να κάνει. Είναι κάτι που έκανα. Στην Αμερική. Ξεκίνησαμε από τη Γάμα Εθνική. Ανεβήκαμε στη Β. Προσπαθήσαμε. Αλλά δεν είναι τόσο ότι οι ιδέες που έχει γύρω από το ποδόσφαιρο και όλο αυτό που έχει ζήσει σαν εμπειρία από το ποδόσφαιρο, πώς θα το μεταδώσει στα παιδιά. Και στην ουσία, πώς αυτές τις καλές ακαδημίες, ώστε να υπάρχει καλή αξιολόγηση όμως στους ποδοσφαιριστές, τους νέους, γιατί στην ουσία αυτοί θα έρθουν μετά να μπουν στην πρώτη ομάδα. Άρα, μιλάμε για ηλικίες από 10 μέχρι 16 χρονών, που για μένα μια σοβαρή ομάδα μόνο εκεί μπορεί να δώσει βάσεις και να έχει μέλλον. Ακόμα και η ελληνική μεγάλη ομάδα. Κάτι που πιστεύω ότι δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν ενώ. Προτιμούν να παίρνουν έτοιμους παίκτες απ' έξω. Ναι. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος με αυτό. Βλέπουμε ομάδες φέτος που παίξαν Champions League και στηρίζονται σε γηγενείς παίκτες. Βλέπουμε τον Άγιαξ. Είδαμε αυτή την ομάδα που παίξαμε τον Ολυμπιακό που μπορεί να έρθει και 4 στο Καρασκάκι, αλλά μέχρι το 60 ήταν ανταγωνιστική. Ήταν 0-0 την πρώτη, την τσέχικη ομάδα, λέω. Α, την Πλυζέν. Νομίζω ότι καλά και αυτά τα μοντέλα πρέπει να ακολουθήσουν και οι ελληνικές ομάδες. Και Ρεάλ τώρα έχει πάρει 2-3 ξένους. Ναι, και τώρα για αυτές οι ομάδες είναι. Καλά, αυτές είναι. Άλλο πράγμα, ναι. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τη Ρεάλ, για τη Manchester City, για τη Liverpool, για τη Barcelona. Τι έγινε και από εκεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει οι ελληνικές ομάδες να δώσουν βάση. Θέλει μοντέλο, θέλει χρόνο, θέλει ο κόσμος να το αποδεχτεί. Γιατί θα έχει πολλούς Έλληνες που ίσως η ποιότητα του ποδοσφαίρου και το πόσο ανταγωνιστικός θα είσαι πάλι νομίζω εξαρτάται από την τεχνογνωσία και τη γνώση που έχεις να το περάσεις αυτό και να το επικοινωνήσεις σωστά σαν ομάδα, ότι κοιτάξτε παιδιά εγώ θα κάνω αυτό. Ναι, πρέπει να το επικοινωνήσεις και πρέπει να το στηρίξεις ή πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να φτιάξεις ανταγωνιστικούς ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν τους βάλεις ποδοσφαιριστές στη μεγάλη ομάδα, είτε είναι 2, είτε είναι 3, είτε είναι 5, είτε είναι 6 από την Ακαδημία, όσο πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί. Δεν μπορεί να ξεφτυλιστείς. Δεν μπορεί ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε και το ΠΑΟΚ να ξεφτυλιστούν. Τι το άρεσε. Λοιπόν, την Παναχαϊκή όμως γιατί έφυγες. Ναι. Γιατί σταμάτησες. Την Παναχαϊκή. Κάναμε αυτό το πρόγραμμα που σου είπα. Η ομάδα έχει φτάσει πολύ κοντά στο να ανέβουμε. Δηλαδή, τη δεύτερη χρονιά που εγώ έφυγα τον Νοέμβρη, 28 Νοεμβρίου ακριβώς, έφυγα. Η ομάδα συνέχισε με όλα τα άτομα τα δικά μου εκεί και με τους συνεργάτες μου εννοώ. Και την ομάδα όπως την είχαμε στήσει. Η ομάδα πήγε σχεδόν μέχρι να φύγει και ο προπονητής και όλοι οι άνθρωποι δικοί μου που ήρθαν σε ρίξη με τη διοίκηση. Ήταν δεύτερη, δηλαδή θα πήγαινε στον παράλληλο τον Όφη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν λειτουργούσαμε όπως την προηγούμενη χρονιά με τον Άρη και τον Όφη, που πήγαμε πολύ ψηλά, πήραμε πάρα πολλούς βαθμούς, βγήκαμε τρίτη πίσω από τον Άρη και τον Όφη. Οκ, δύο ιστορικές ομάδες που. Ναι, πήραν τα εισιτήρια. Πήραν τα εισιτήρια. Κατά τη γνώμη μου, έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άσχετο, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά θα πηγαίναμε στα παράδες, πιστεύω ότι είχαμε βάσιμες ελπίδες να διεκδικήσουμε την ανάδομα στην Αλφαντική. Άρα πηγαίνανε όλα καλά, βάση και δύο. Άρα δεν τα βρήκατε με τη διοίκηση αυτό. Η διοίκηση άρχισε να. Να αναζητάει άλλα πράγματα. Ναι. Αλλαγή φιλοσοφίας που λέμε. Αλλαγή φιλοσοφίας. Στα διαζύγια. Να μην θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Αυτή είναι η σωστή πρόταση. Να μην θέλει να επενδύσει. Και οπότε μοιραία εγώ έφυγα. Μήπως φοβηθήκατε όμως τη μαύρη θύελα του Γιώργου Τζου. Να με την εκείνη. Ναι, εντάξει, αλλά είναι εκεί κοντά όμως. Είναι rival. Νομίζω ότι η Καλαμάτα και η Παναχαϊκή είναι ομάδες που, αν πάνε σοβαροί άνθρωποι, μπορούν να ξανανεύουν στην Αλφαδενική κάποτε. Αν θέλει χρόνο και πίστη και κάποιο πλάνο και ανθρώπους να γνωρίζουν από εδώ σου, έτσι. Ωραία, να αποκαλύψουμε ένα μυστικό που μας το είπες off camera. Ότι μετά την Παναχαϊκή είχες μια πολύ δελεαστική πρόταση να πας στον Άρη. Μπορούμε να το αποκαλύψουμε αυτό. Όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι. Με πάρει ο Χαριστέας και μου λέει καλά. Όχι, όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Το έχω πει. Το έχεις πει, ε. Εντάξει, το αποκαλύψουμε ξανά. Το αποκαλύψουμε ξανά. Ναι, ο Άρης ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος με είχε πάρει. Αλλά δεν προχώρησε. Ναι. Δεν προχώρησε, έχω πει και τους λόγους. Ότι έβλεπα ότι είχε οικονομικά προβλήματα η ομάδα. Αυτή η πρόταση ήταν καλή οικονομική, το έχω ξαναπεί και τότε. Α, και να τα παίρνεις.
Ναι, δεν πιστεύω ότι θα πάω. Μήπως ήταν λογιστικά, στην άμμο γραμμένα. Ήταν οικονομικό, νομίζω ότι δεν είναι. Εντάξει, είναι κάθε παιδί στην ηλικία μου σίγουρα ήθελε να πάει σε τρεις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Έτσι ήταν το ποδόσφαιρο. Πήγε στην ΑΕΚ μετά ο Κώστας. Ναι, εγώ πήγα στην ΑΕΚ. Με Μάικη Ψωμιάδη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάικη Ψωμιάδη, έχεις να μας πεις καμιά ιστορία καλή που να λέγεται. Πριν πεις αυτό, έχεις πει σε συνέντευξη ο Μάκης. Ήξερε τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Είπα και τη διάβασα τη συνέντευξη. Γιατί δεν λες το παρακάτω. Τη διάβασα, εννοείται. Εντάξει, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι εμείς ήμασταν μακριά από τον Εθνικό Αστέρα 7 βαθμούς. Και ο Μάγκης μου λέει: μην αγχώνεσαι, μην δεσωθείτε. Γιατί όταν ήταν στην Παναχαϊκή. Στην Παναχαϊκή, ναι. Τελευταία μου χρόνια στην Παναχαϊκή. Καλά, μια πρόβλεψη έκανε ο άνθρωπος. Και εμείς προβλέψαμε. Σαν στοιχηματικό έχουμε. Δεν έπαιρνε πρόβλεψη. Με έπαιρνε ο Μάκης, λέω: κύριε Μάκη, θέλω να αφοσιωθώ, λέω στην ομάδα μου. Λέω: παλεύουμε να σωθούμε. Δηλαδή, δεν μας πληρώσει ο πρόεδρος. Δεν πάμε διακοπές να το σωθούμε. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Στην Παναχαϊκή πληρώνουν τα τελευταία λεφτά. Λεφτά. Χρήματα, τέλος πάντων, πώς. Αν έφερε στην αποστολή σου. Δηλαδή, πρέπει να μείνει η ομάδα στην ΑΕΚ που θα έχει έσοδα κτλ. Του λέω μια συγκεντρωθώ. Του λέω με παίρνει δύο φορές την ημέρα τηλέφωνο. Σε ήθελε πολύ, εντάξει. Όταν τελειώσω, αλήθεια είναι αυτό. Όταν τελειώσω, λέω τη χρονιά με την Παναχαϊκή, θα κάτσω κάτω όλα τα πράγματα και θα σου πω. Μην αγχωνέσαι, μου λέει η Παναχαϊκή, έχει σωθεί, μου λέει. Πώς έχει σωθεί, μα παίρνει εδώ, μου λέει ο Εθνικό Αστέρα τότε. Ρε, άκουσε με, μου λέει. Εντάξει, εγώ ήμουν ένα παιδάκι τότε 22 χρονών, λέω τι μου λέει τώρα, λέω. Να μπήκε με άλλο αέρα μετά. Μετά έπαιζε πιο ελεύθερα. Δεν άλλαξε τίποτα μετά. Μετά έπαιζε με το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά είμαι τώρα, εντάξει. Δεν είναι δυνατό εγώ, δεν μπορούσα να καταλάβω τότε τι εννοεί και αν ήξερε ότι. Η φάση με τον Ντέμι που έχει πάει στο σπίτι και έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Ναι, παίζαμε μαζί στην Άκη. Είχε το σπίτι μου την προηγούμενη μέρα. Α, μπράβο, ναι, γιατί. Εσύ άνοιξε. Δεν ήρθε πάνω. Κάτσε, φίλε. Όχι, γιατί ο Ντέμις δεν άνοιξε. Δηλαδή, σας έψαχνε έτσι, δηλαδή, έναν. Πρώτη φορά το έκανε τότε. Α, τι φάση, του είχε πει κάποιος ότι κάτι γίνεται, ας πούμε, είχε βγει έξω. Κάποιος του είχε πει κάτι, δεν του άρεσε που έκανα εγώ παρά τον Νικολαίδη, δεν μου το είχε πει δηλαδή πολλές φορές. Ήταν κακή επιρροή ο Νικολαίδης. Κακή επιρροή μου λέει, δεν είχαν καλή σχέση. Του λέω πρώτη φορά, του λέω, είμαι μεγάλο παιδί, αν πεις μου κάνω παρά του. Μου λέει, αλλά μου λέει, που σου λέω και ήρθε σπίτι μου. Εγώ το αμάξι πολλές φορές. Επειδή έμεινα κοντά στον Νικολαίδη, το άφηνα κάπου στη μέση του αμάξι και περπάταγα μετά. Αυτό μάλλον δεν ξέρω, ίσως πέρασε το σπίτι μου, είδε ότι δεν είναι το αμάξι από κάτω. Και σου λέει: οπ, το πιάσαμε, σου λέει. Λείπει. Έχουμε εσωτερικό κανονισμό, να του βάλω πρόστιμο. Στο μυαλό του θα έλεγε. Κυπάει το κουδούνι και το ανοίγω εγώ. Εγώ κοιμόμουν, εντάξει, ήταν η ώρα 11. Και πραγματικά κοιμόμουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ με τη γυναίκα μου, ότι δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα τη γυναίκα μου. Όταν χτύπησε το κουδούνι, επειδή το σπίτι ήταν. Πρώτο μου σπίτι που είχα πάει, δηλαδή, ότι είχα πάει στην ΑΕΚ από την Πάτρα, στην Αθήνα δηλαδή, σήκωσα το τηλέφωνο. Ναι. Το οποίο άκουσα του. Δεν ήταν κανείς τηλέφωνο, γιατί ήταν το θηρό τηλέφωνο. Ναι. Κλείνω το τηλέφωνο, λέω, ποιος είναι, λέω. Το θηρό τηλέφωνο, λέω, πάω. Και όταν πήγα στο θηρό τηλέφωνο, επειδή είναι ψηλός ο Μάκης, έλεγα μόνο το μιστάκι. Κατάλαβα την ο Μάκης. Του λέω, έλα πρόεδρε, έλα μου, λέει, πάνω είσαι, ναι, λέω, σου μιλάω, πού να μπει. Έχω βάλει άλλο. Του λέω, εγώ βάλει άλλο. Μου λέει, ναι, εντάξει, μου λέει, και μου λέει, εσύ η περιουσία μου και θα σε πουλήσω και θα σε κάνω. Μου λέει, εντάξει, του λέω, πρόεδρε, καληνύχτα. Ναι, μου λέει, βγαίνει στο μπαλκόνι, μου λέει, σε τι λες, ρε. Του λέω, πρόεδρε, μας τρελάνεις, βγαίνω στο μπαλκόνι. Τον βλέπω κάτω, όντως, εγώ είμαι τέταρτο όροφο. Μόνος του. Σαν, ναι, και θηρίο, σαν μην είναι τέταρτο όροφο. Είχε κι άλλους εκεί, αλλά ένας με κάτι smart, δύο-τρία smart ήταν. Φίλου, αλλά η κάτω είχε κατέβει μόνο αυτός όμως, δεν ήταν κανένας άλλος κάτω. Έτσι έχει η ιστορία με τον Μάκη. Και την άλλη μέρα πήγε στον Νικολάη. Δεν ξέρω γιατί πήγε. Τον οποίο λέει ότι μετά που έχει κάνει δηλώσεις σε μια λέει ότι τον βρήκε εκεί. Του λέει γεια σου, γεια σου. Δεν περαστικό σήμερα. Λέει ήρθα να δω, μισή να καλά. Γιατί έγινε η ιστορία όμως. Ο Νικολάη το κνευρίστηκε που πήγε και τον έψαχνε. Αυτά είναι δικηγορικά. Μετά πήραν την οδό τη. Α, τη δικαστική οδό. Ναι, που έφυγε, έτσι έφυγε. Λεφτά πήρε ποτέ από του Ζουμιάδη. Την πρώτη χρονιά πήρα, κανονικά του συμβολέω. Τη δεύτερη όχι. Τη δεύτερη έφυγε νομίζω αυτό όμω. Τα έγραψε την άμμο. Έφυγε από τη διοίκηση. Η πρώτη χρονιά είναι που τσακώθηκε το καλοκαίρι με τον Νικολάη και έφυγε την άμμο. Μαύρη σακουλά ή κανονικά. Ο Μάκη, ό,τι ήθελε. Ό,τι θε. Υπάρχει μια ιστορία από την Καβάλα. Τώρα δεν μπορεί να επιβιώσει. Απλά να μπει. Εσύ δηλαδή μπορεί να τη λε. Όχι, δεν μπορώ να επιβιώσω. Γιατί οι πολλοί Έλληνε δεν μπορούν. Ναι, δεν μπορώ να επιβιώσω, γι' αυτό ρωτάω. Άρα ακού, λε μια ιστορία. Λέγεται. Μπράβο να το λε αυτό. Μια ιστορία. Βασικά ψέματα. Όλη Ελλάδα είναι, μου πάνε και λέει. Όχι, όχι, είναι μια ιστορία με το Λάκι. Υπάρχει μια ιστορία. Νομίζω ότι είναι με το Λάκι. Ναι, που του είπε τι, τσουρελάκι. Όχι αυτό. Τι, ποιο.
Ότι πάει να του πει στο like κάτι ότι δεν είναι πληρωθήκα με πρόεδρο, γιατί μια επιταγή ότι ήταν ακάλυπτη και παίρνει την επιταγή την τρώει. Κάτι τέτοιο. Πολύ πιθανό. Δεν το ξέρω, είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, ορίστε. Εντάξει, δεν το επιβεβαιώνω, λέει ότι μπορεί να έχει γίνει. Δεν λέει το συγκεκριμένο. Ορίστε όμως, λέει ότι μπορεί να έγινε. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου roommate, συγκάτοικος στις αποστολές, στα ταξίδια, με ποιο καλύτερο χαβαλέ. Πολύ ωραία πέρασε ο Παναθηναϊκός με τον Καρνέζη. Ο Ορέστη, που είναι τώρα στην Νάπολη τερματοφύλακας. Ήμασταν 3,5 χρόνια συνέχεια μαζί, στο δωμάτιο. Ήμασταν αυτοκόλλητοι. Ταιριάξατε, είχατε το ίδιο χιούμορ, έτσι δεν είχα βάλει. Και στην Πορτογαλία πάλι με τερματοφύλακα ήμουν στο δωμάτιο, το Γκιμ που έπαιζε τότε στην Μπενφίκα. Γενικά στον ΠΑΟΚ ήμουν το Στέλιο του Γκίτσιου, που ήταν ένα πιτσιρίκο, τότε ξεκίναγε. Στην ΑΕΚ ήμουν με το Λίμπε κυρίω μετά τα πρώτα δύο χρόνια που πήγαινε ο Νικολαίδης πρόεδρος με το Λίμπε. Στην Εθνική ήμασταν κυρίως μόνοι μας, αλλά στην Εθνική το είχαμε κάνει πολύ οικογενειακό. Ήμασταν πάρα πολλά παιδιά μαζί και κοιμόμασταν, δηλαδή μπορεί να κοιμόμασταν και 5 άτομα σε ένα δωμάτιο που αυτό λίγο μας οδηγεί και γιατί η ομάδα έχει επιτυχίες. Και 5 και 6 και 7 και 8 έχουμε κοιμηθεί. Και γενικά όποιο παιδί έρχονταν έμπαινε στο κλίμα. Ήταν λίγο σαν στρατόνας εκεί πέρα. Ήταν ωραία, περνάγαμε πολύ ωραία. Και γι' αυτό και είχαμε μεγάλη υπευθυνότητα στο να πετύχουμε, στο να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Είχαμε μεγάλες ευθύνες. Γιατί ήταν η ομάδα πολύ δεμένη. Όποιος ερχόταν έμπαινε εύκολα στο κλίμα της Εθνικής και αυτό οδηγούσε εκεί που οδηγούσε στο να έχουμε επιτυχίες σε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος ήταν ο καλύτερος και ο χειρότερος παρτενέρ στη μεσαία γραμμή που είχες ποτέ στην καριέρα σου? Ο καλύτερος και ο χειρότερος. Δηλαδή, με αυτό που έλεγες, με αυτό σήμερα. Ο χειρότερος ήταν ένας Καμερουνέζος που είχαν πάρει στην Μπενφίκα, το έχω ξαναπεί στην συνέντευξη αυτό. Ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, Βίνια νομίζω λεγόταν. Ένα παιδί, καλό παιδί, χρυσό παιδί. Αλλά ήταν. Τι, δεν πώς έπαιζε με βίσμα, με μέσα. Όχι, ήταν μια κακή επιλογή. Τι, ναι. Δεν έβγαινε συνεννόηση. Δεν βγήκε. Όχι, μαζί βγαίναμε συνεννόηση. Δεν ήταν παικτικά καλό εννοώ. Ήταν ένα παιδί, έτρεχε, όχι πολλά πράγματα με την μπάλα. Αυτό ήταν. Ο χειρότερο. Σε ποιότητα θέλω να πω. Ναι. Καλή υπήρχε πάρα πολύ. Ένα που να σου μείνει, που να λέγε με αυτό να σήμερα δεν χάνω. Ποτέ δεν υπάρχει. Ο Σενσάου στην Άγκη νομίζω ήταν ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή που έκανε καριέρα μετά και στην Πόρτο και στην Ατλαντική Μαδρίτη. Είχαμε ένα καλό, πολύ καλό δέσμο, ήμασταν πολύ φίλοι και έξω από το γήπεδο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δηλαδή πηγαίναμε αποστολές και χωρίς να ξέρω εγώ ποτέ τα πάω στο Μπενφίκα, μου μάθανε αυτό πορτογαλικά, βραζιλιάνικα δηλαδή, και εγώ του μάθανε ελληνικά. Ότι είχε στην ΑΕΚ. Δηλαδή, όλες οι πτήσεις μας στο αεροπλάνο τότε, τον ένα χρόνο παίξαμε μαζί, έτσι πέρασα. Σόπαρε. Ωραιότερο. Ο Μπριγκάδο και τέτοια δηλαδή. Ναι. Πες ένα πορτογαλικό. Πες ένα πορτογαλικό. Ο Μπριγκάδο είναι ευχαριστώ. Εντάξει, ναι. Ναι. Ωραίο, σου πες κάτι που δεν θα καταλάβω. Βρίστε μας κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Του τον Μπέιν είναι πολύ καλά. Του τον Μπέιν πολύ καλά. Απλά τα ξεκινήσω σου πω τώρα. Με λένε Κώστα Κατσουράνη και είμαι ποδοσφαιριστής. Όχι φίλε, αυτό είναι εύκολο. Ωραία. Δεν μπορώ να μιλήσω ποδοσφαιριστής. Μη νόμπρες Κώστας Κατσουράνης. Μη νόμπρες τη νέα. Γιατί μιλάβες γιάννικα. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι γι' αυτό για να πάω εγώ λίγο σε κάποια άλλη πτυχή της καριέρας σου, κάτι άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το γκολ στον Μπερναμπέου. Γκολ έβαλα πολλά, ρε φίλε. Το γκολ στον Μπερναμπέου ή το γκολ στη Ριζούπολη. Αυτά είναι και τα δύο με την ΑΕΚ. Ναι, με την ΑΕΚ. Τα δύο ωραία είναι. Ποιο θυμάσαι περισσότερο και λες ότι γκολάρα έβαλα. Δηλαδή, ποιο είναι το γκολ που λες, ωραία, πούστε τι έβαλα. Γκολάρα είναι αυτό με στη Ριζούπολη. Το άλλο είναι μια κεφαλιά, οκ. Μπορεί να είναι. Ναι, αλλά το βάζει κόντρα στη Ριζούπολη. Ναι, το βάζει κόντρα στη Ριζούπολη. Παίζει ρόλο και εντάξει, και το άλλο βάζει κόντρα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Και είναι ντέρμπι, είναι στην Ελλάδα. Ήμασταν από τους τυχερούς που προλάβαμε κόσμο. Μισούς μισούς. Εκτός έδρας. Όχι, μισούς μισούς, ναι. Αλλά είχαμε κόσμο. Μπορούσες να πας να βάλεις γκολ εκτός έδρας, να πας να πανηγυρίσεις τον κόσμο σου. Όχι απλά να κάνεις έτσι. Και να κάνεις έτσι. Εγώ έτσι δεν έκανα ποτέ, δεν προκάλεσα καταρχήν κανέναν στην καριέρα μου. Ποτέ. Ποτέ. Αυτό το λένε και άλλοι, το λες μόνο εσύ. Το λένε οι αποδείξεις. Το λένε τα γεγονότα. Όχι, το λένε οι κάμερες. Νομίζω το λένε όλες οι ζωντανές μεταδόσεις που έχουν γίνει. Υπάρχει χειρότερος πανηγυρισμός με αυτόν την καρδούλα? Όχι. Δεν εντάξει, τώρα αρέσει πολύ σου. Εγώ δεν. Εσύ πώς πανηγύριζες έτσι κανένα? Δεν πανηγύριζα, εγώ δεν είχα κανένα συγκεκριμένο. Κρύο αίμα δηλαδή. Όχι, πανηγύριζα. Κρύο αίμα. Έτρεχα στους συμπαίκτες μου, πανηγύριζα, έκανα ένα άλμα και με τα χέρια μου διάφορες κινήσεις. Αυτά. Γούρια, ξέρω εγώ, τίποτα ίδιες παντόφλες. Όχι, γούρια δεν είχα. Δεν είχε τίποτα σαν τον Αναστασιάδη, κάνει κομποσκίνη, τίποτα. Δεν είχα γούρια, όχι. Δεν είχα γούρια γιατί δεν πιστεύω σε γούρια. Ναι. Στιγμή που να είδε ένα πλάνο σου, μια στιγμή σου και να λες, εγώ το έκανα αυτό. Ναι, υπάρχουν πολλές στιγμές τέτοιες. Να εξέπληξε και τον εαυτό σου, δηλαδή. Ναι, υπάρχουν στιγμές τέτοιες, γιατί είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Τα παιχνίδια, λέει.
Η φάση που τραυμάτισε τον Έντουαρτ, μάλλον. Έχει παγωθεί να ξύνει τον Έντουαρτ. Θέλω να παραδεχτεί επιτέλου τον τραυμάτι, όχι. Και να τον τραυμάτισε μαγκιά του γιατί πήρε το γύρο. Δεν τον τραυμάτισε. Δεν έχω τραυματίσει κανέναν εκτό από τον Άντερσον που υπάρχει φάση στον Μπενφίκα Πόρτο που έσπασε το πόδι του από μένα. Ναι, αυτό δεν το ξέρεις. Είναι ένα παιχνίδι που πήγα από το πρώτο μου ντέρμπι. Ναι. Το οποίο πήγα σε ένα τάκλι δυνατά. Τον άντρα σου πήγε στη Μάντσεστερ. Το λέει ακόμα και τώρα το παιδί, θα και πάει νωρίς. Του έσπασα το πόδι με το. Αλλά κάνοντας τάκλι με το πίσω μου πόδι τον βρήκα. Δηλαδή με αυτό που ερχόμουν. Ναι. Τον βρήκα. Έφαγες κόκκινη γι' αυτό. Όχι. Ούτε φάουλ δεν έφαγες. Όχι, είναι ένα τάκλι που άμα το δεις λες ότι είναι καθαρό. Και όμως είναι μια φάση που του φυρίκει. Πατάει πάνω στο πόδι και γυρνάει τη φάση. Όχι, τι γυρνάει. Το διάσπασε δηλαδή. Δεν πάτησε. Τον βρήκα με το πίσω μου πόδι που σερνόμουν στο πόδι που πάταγε αυτό. Και δυστυχώς είναι μια φάση που νομίζω ότι δεν έδωσε ούτε φάουλ. Δεν είμαι 100% σίγουρο. Αν υπήρχε βαρ. Μετά του ζήτησε. Όχι, δεν μου παίρνει ούτε κάρτα. Δηλαδή... Κάρτα δεν έχω πάει πίσω το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι δεν έδωσε φάουλ καν. Του ζήτησε. Μιλήσαμε. Εννοείται ότι μιλήσαμε. Και λουλούδια το έστρα στο νοσοκομείο και μέσω του Μπρούνο Άλβες που ήταν πολύ φίλο μου και είναι πολύ φίλο μου και έπεσε μαζί του στην πόρτα τότε, ήρθα σε επικοινωνία μαζί του. Εντάξει, είναι η πιο άτυχη στιγμή στην καρδιά του παιδιού και δικιά μου. Γιατί δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν έχω τραυματίσει ποτέ κανένα. Σε έχουν ήθελε να τραυματίσει ποτέ με τέτοιο τρόπο. Ποτέ δεν είχα. Δεν είχα τραυματισμού πολλού, ούτε με έχει τραυματίσει κάποιο. Και η φάση, αν τη δεις, δεν είναι για να πεις ότι μπορείς να γίνει αυτό η ζημιά. Είναι μια άτυχη στιγμή. Ωραία. Να τον πάω κάπου αλλού. Ναι, ναι. Μετά το ποδόσφαιρο, μας είπες και για την Παναχαϊκή που. Σαν που πήγα σαν τεχνικός διευθυντής. Ναι, ναι, σαν τεχνικός διευθυντής. Είχες και μια άλλη στιγμή στην καριέρα σου, σαν σχολιαστής στο Open, άμα θες να το σχολιάσουμε. Αυτό σ' άρεσε. Πώς το είδες έτσι. Πάρα πολύ. Ήτανε... Ήσουν από την αντίθετη πλευρά. Περάσαμε πολύ ωραία. Από αυτό που ήταν τόσα χρόνια. Ναι, περάσαμε ωραία. Έγινε μια εκπομπή που μπορούσαμε να πούμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Ναι. Παρόλο που είμαστε σε κανάλι ενός ιδιοκτήτη από τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Τον κύριο Σαββίδη, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι ό,τι βλέπαμε και ό,τι μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Υπάρχει ένα περιστατικό με τον Μπίσεσβαρ που μας είπες και όλες, αν θες να το πούμε, που είπες τη γνώμη σου ελεύθερα, αλλά. Εντάξει. Όχι, είναι απέναντι. Τα περιστατικά γίνονται. Ναι, ρε παιδί μου, για να δείξουμε και στον κόσμο πόσο δύναμη έχει τηλεόραση, δηλαδή είπες. Ήταν πάω κάρι στο μάτς, έτσι. Ναι, είπες εσύ ότι το πέναλτι του Μπίσεσβαρ δεν ήταν πέναλτι. Έπρεπε κιόλας να φάει και κίτρινη κάρτα για. Έφαγε κίτρινη κάρτα για. Ναι, ότι ναι. Νομίζω ότι. Νορβηγός. Δεν θυμάμαι. Νορβηγός. Νορβηγός διαιτητής, ξένος. Και. 100%. Έγινε καταιγισμός θετικών μηνυμάτων από τους φίλους του Άρη. Έτσι. Ναι, και αρνητικός φίλος του Φίλου. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό είναι απόδειξη ότι μπορούσατε να πείτε ότι θέλετε. Δεν περιμέναμε αυτό να το αποδείξουμε, να ξέρει. Καλά, ναι. Όποιο με γνωρίζει, ξέρει ότι θα πούμε ότι. Εσύ, ναι. Απλώ γενικά, α πούμε, φέτο βλέπουμε τον Τάσο τον Κάκο, παράδειγμα, εγώ από την άποψή μου. Είναι ο Μητρόπουλος φέτο και του λέει: κύριε Κάκο, έγινε αυτό. Και λέει αυτό, μα μου σου του. Εντάξει, τα έχουμε δει. Ο Κάκο του τα στρογγυλεύει τα πράγματα. Ενώ ήταν καλό διαιτή, εσύ τον έζησε. Τον Κάκο. Δεν πιστεύω ότι ήταν καλό διαιτή. Σαν διαιτή ήταν δίκαιο. Δεν ήταν καλό. Δεν το πιστεύω. Απλά τα στρογγυλεύει και τα κάνει λίγο. Εντάξει, προ πάω από μεριά, το βλέπουμε. Εντάξει, είναι τυφλοί δεν είμαστε. Γιατί να σου πω, δεν το έχω δει. Δεν τα έχω δει αυτά. Δεν τα έχω δει. Ούτε εγώ έτσι τον εαυτό. Δεν έχω δει, οπότε δεν έχω άποψη. Ωραία, θα το ξανά κάνει αυτό. Δηλαδή στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο η. Οι ποδοσφαιριστές που σταματάνε να γίνονται σχολιαστές, ακόμα και στην τηλεόραση, δηλαδή να σε πάρει, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ, είναι στην Αγγλία, μάλλον. Ο Σωτηριακόπουλος, ο Σπυρόπουλος να μεταδίδεται μαζί ένα ματς. Θα ήθελες αυτό να το κάνεις ή προτιμάς να γίνεις τεχνικός διευθυντής. Εντάξει, εμένα. Ή στις ακαδημίες. Η δουλειά μου είναι σαν τεχνικός διευθυντής. Είτε είναι σε ακαδημίες, είτε είναι σε μεγάλη ομάδα. Σε αυτό το τομέα προσπαθώ να ενημερωθώ, να διαβάσω, να πάω να δω άλλες ομάδες, πώς δουλεύουν έξω, να μάθω πράγματα. Ναι, φαντάζεσαι μια καριέρα στο εξωτερικό δίπλα σε ένα μεγάλο προπονητή στο μέλλον, το φαντάζεσαι. Σαν τι, σαν βοηθός προπονητή. Σαν βοηθός προπονητή και μετά για να γίνεις. Όχι, όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική, είναι τελείως διαφορετικό από τον οργανωτικό κομμάτι. Σαν τεχνικός διευθυντής. Δεν με ενδιαφέρει να είναι μεγάλη ομάδα και μικρή να είναι και στο Λουξεμβούργο πρόσφατα είχα πάει για να μιλήσω μια ομάδα εκεί. Με ενδιαφέρει το εξωτερικό. Την τελάχιστη. Είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Όχι, είναι μικρή ομάδα. Μόνο αυτή ξέρουμε. Ναι, μόνο αυτή ξέρουμε. Όχι, μικρότερη ομάδα. Είναι αυτή τη στιγμή, όταν πήγα από τον Α, έπεσε στη Β. Α, είδες, τι χάσανε, δεν ξέρω. Δεν σε πήραν. Όχι, συζητήσαμε. Για να πάω εκεί, οι άνθρωποι είχαν ενδιαφέρον, απλά δεν τα βρήκαμε. Υπάρχουν και οικονομικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και πραγματικά και το τι παροχές μπορούμε να δώσουμε στους ποδοσφαιριστές. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό. Το να μπορούμε να δουλέψουμε δηλαδή με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει να μπορώ να. Να τις προσφέρω σε νέα παιδιά κυρίως, στο να χτίσουμε ακαδημίες. Στην ουσία είναι όλα υποδομές. Υποδομές, ναι. Πάνω απ' όλα υποδομές να υπάρχουν και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό που λέγεται νέος ποδοσφαιριστής. Πώς να το παλιώσουμε. Στο μέλλον. Στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά θα γίνουν αύριο. Εμείς παιδιά ξεκινήσαμε και γίναμε ποδοσφαιριστές.
Να πάμε λίγο και στα φετινά, γιατί δεν μιλήσαμε. Ναι, να πάμε και στα φετινά και να κλείσουμε μετά με τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έτσι φαίνεται ότι είναι κούρσα για δύο. Ναι. Δεν φαίνεται κάτι διαφορετικό. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι μένει πίσω. Δεν νομίζω ότι έχει ίσως και το ρόστρε και να αντέξει. Η ΑΕΚ, η οποία έχει 11 στα 11 μη νίκες σε ντέρμπι από τότε που πήρε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι κούρσα για δύο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω. Πού βλέπεις, υπάρχει ισοδύναμη κατάσταση, υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες, λεπτή, πώς είναι το, πώς το βλέπεις? Εντάξει, μιλάμε για δύο ομάδες που είναι καλές και οι δύο. Έχουν καλούς προπονητές, Πορτογάλους, και τους δύο τους γνωρίζω και τους έχω ζήσει. Από την θητεία σου. Τον προπονητή του ΠΑΟΚ, το πρώτο μου ντέρμπι παίξαμε αντίπαλοι Μπενφίκα Σπόρτινγκ. Α, προπονητής του ΠΑΟΚ. Και τον Μάρτινς. Τον γνωρίζω, τον Μάρτινς τον έζησα, ήταν προπονητής σε μικρότερες ομάδες. Έχω άποψη, έχω πει τα καλύτερα, τον πιστεύω πάρα πολύ σαν προπονητή. Να σε ρωτήσω, είχες άποψη και για τον Πορτογάλο της ΑΕΚ πριν φύγει? Όχι, δεν ήξερα. Δεν τον ήξερα, αυτούς δύο τους γνωρίζω. Νομίζω είναι καλοί προπονητές και οι δύο και το δείχνουν και φέτος με τις ομάδες που έχουν φτιάξει. Ο Μάρτινς Ολυμπιακός είναι δεύτερη χρονιά. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πάρα πολλά γιατί η δουλειά του φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται και σε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι γνώστες, ολυμπιακοί γνώστες του ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι θα πάει μέχρι τέλους και για τους δύο. Πού θα κριθεί όμως, αυτό είναι το θέμα. Εδώ θέλουμε την άποψή σου. Δεν μπορεί να βρει κάποιο που θα κριθεί. Είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Δεν ξέρω αν είναι ισοδύναμες. Δεν τις βάζει ζυγαριά από τις ομάδες. Νομίζω ότι είναι θέμα ημέρας. Επειδή έχουμε και play-off φέτος, γι' αυτό το λέω. Είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το λέω ότι είναι μια καινούργια διαδικασία που δεν ξέρει πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες τότε. Πόσο θα, αν ο Ολυμπιακός θα έχει και το Europa League, αν συνεχίσει το Europa League. Παίζει ρόλο και αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καινούριος προπονητής και θέλει να περάσει πράγματα μέσα στην ομάδα. Και πιο επιθετικό είναι. Να παίξει αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ παίζει πιο επιθετικά και αλλάζει στυλ λίγο από ό,τι έπαιζε με τον Λουτσέσκου. Και θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής. Και νομίζω ότι. Είναι μια κούρσα για δύο. Και όποιος και να το πάρει, πιστεύω θα το αξίζει. Η ΑΕΚ τι έχει κάνει λάθος και έχει φύγει από αυτή την κούρσα? Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν. Για δεύτερη σεζόν δεν δείχνει τίποτα. Για την κούρσα είναι πάλι λίγο νωρίς. Αλλά άμα πας στα πλέον μέχρι στιγμή διαφορές τώρα 6 και 7 βαθμοί και 8 δεν είναι καλή. Δεν ξέρω τι έχει κάνει λάθος. Ξέρω ότι σήμερα πήρε το πρωτάθλημα. Είχαν κάποια παιδιά που. Κάνει το γήπεδο. Ήταν σοβαρή. Κάνει το γήπεδο και έχει ρίξει και εκεί πιο πολύ βάρος. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Εάν δεν έχουν γίνει λάθη, δεν μπορεί να είσαι τόσο πίσω και να φαίνεται ότι πάει να χάσει μια δεύτερη χρονιά. Μπάσκετ βλέπεις. Παρακολουθείς, παίζεις, αρέσει. Παίζω και βλέπω και παίζω. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είσαι τόσο καλός όσο ο Μανιάτης, ας πούμε, που είχε παίξει ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που είχε. Είχε σπουδάσει. Είμαι απλά καλό. Πες μας λίγο για Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ, δεν το κούμπο, όλο αυτό πώς το εκλαμβάνεις, ένα παιδί που ξεκίνησε εδώ. Δεν έχω, δεν είμαι ειδικό στο μπάσκετ. Αλλά... Ωραία, παιδί μου, όλη αυτή την εξέλιξη, ένα αθλητικό σαν ιστορία. Είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό. Δεν το συζητάω καν έτσι. Ένα παιδί που ξεκίνησε εκεί που ξεκίνησε και έχει φτάσει να είναι νούμερο 1 στην Αμερική. MVP φέτος, και νομίζω ότι δίκαια παίρνει όλο αυτό που παίρνει και εισπράττει από όλο τον κόσμο. Επειδή όλο αυτό έχει και. Και δικαίως δούλεψε. Έφτασε εκεί που έφτασε. Έχει και λίγο σχέση για όλο αυτό που είπες για το πώς μαθαίνουν τα νέα παιδιά το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό. Δηλαδή, αυτό ήταν μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα το ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν στάδια. Δηλαδή, ο Γιάννης ήταν ένα παράδειγμα το οποίο κατάφερε να φτάσει ψηλά, αλλά δεν είναι όμως ο κανόνας. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πέρασε από την Ελλάδα όμως και δεν πήγε σε κάποια μεγάλη ομάδα της Ελλάδος, έτσι. Όχι, σε μεγάλη ομάδα δεν πήγε. Δεν ξέρω τώρα που τον είδαν οι άνθρωποι και τον πήραν οι Αμερικανοί. Ακόμα και σκάουτερ, βλέπουμε. Εννοούμε ότι δεν δουλεύει σωστά το πράγμα. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε τα παιδιά να. Πηγαίνουν σιγά σιγά να ακολουθούν βήμα-βήμα ώστε να μπορούν να κάνουν το άλμα στην καριέρα τους. Μιλάμε για το θέμα της φύσης. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ να πω. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνονται μεθοδικά τα πράγματα. Εδώ βιαζόμαστε γενικά, είμαστε ή του πολύ πάνω ή του πολύ κάτω. Πρέπει σαν, γενικά σαν αθλητισμός να αλλάξουμε και να πάμε κάπου και στη μέση. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε μέτρο. Δεν μπορεί να είμαστε ή πολύ υπερβολικά ότι όλα είναι καλά ή ότι είμαστε χάλια. Αυτό δυστυχώς πρέπει να. Θα το αλλάξουν αυτοί που αποφασίζουν, αυτό που σου εξηγώ σε ώρα. Αυτοί που θα δείξουν υπομονή, που θα κρατήσουν ένα προπονητή 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια και αυτοί που δεν θα αποφασίζουν με το τι θέλει ο κόσμος. Δεν μπορεί ο κόσμος να αποφασίζει. Εγώ θέλω να τονίσω ότι δύο παροδικές επιτυχίες, δηλαδή η μία είναι κατάκτηση του Euro και η μία είναι ότι βγάλαμε το MVP του NBA, δεν σημαίνει ότι έχουμε φτιάξει και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Δηλαδή αποδείχθηκε ότι καλά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο δεν έφτιαξε και ούτε τον μπάσκετ θα φτιάξει επειδή βγάλαμε τον MVP. Είναι αυτό που λες τόση ώρα ότι πρέπει να φτιάξουμε υποδομές. Με βάση στις υποδομές δεν θα φτιάξουμε ποτέ τίποτα. Έτσι.
Ιδίως στο ποδόσφαιρο που είναι ο τομέας ο δικός μου, θέλει να φτιάξουμε υποδομές και θέλει ανθρώπους αξιολόγους που θα δουλέψουν και θα αξιολογήσουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε να βγάλουμε. Επειδή μιλάμε για μεθοδικότητα και δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε για τον Παναθηναϊκό, όλη εκείνη η κατάσταση εκείνη τα χρόνια, όταν εσύ περίπου έφυγες, δηλαδή εκείνη μάλλον υπερβολική σπατάλη ενδεχομένως, πολλά μεγάλα συμβόλαια, πολλά έξοδα, πολλά... Ναι, είναι, έφερε τον Παναθηναϊκό εδώ. Δεν βλέπεις τον Παναθηναϊκό. Είναι άλλες ομάδες όμως που... Κακές επιλογές. Κακές επιλογές. Ανθρώπων συγκεκριμένων, έτσι όχι... Ακριβώς. Άρα πάντα είναι αυτοί που αποφασίζουν. Αν είναι ικανοί ή όχι, αν έχουν γνώση ή όχι, αν ξέρουν το αντικείμενο ή όχι, αν θέλουν να επενδύσουν σε νέα παιδιά, που πιο πολύ βλέπουμε ότι δεν θέλουν. Όχι πιο πολύ, σχεδόν όλοι στο Ελληνικό. Είναι εύκολη λύση να πάρει έναν Έλληνα. Δεν παίζουν πολλοί Έλληνες. Δηλαδή κάνει μπαμ αυτό. Βέβαια στον Παναθηναϊκό τώρα παίζουν. Επειδή δεν έχει λύση. Όχι, δεν έχει λύση. Ο Παναθηναϊκός ναι, παίζουν. Αλλά μπορούμε να δούμε και κάποιες κινήσεις σε δεύτερες λύσεις, δηλαδή σε ξένους παίκτες που δόξα τω Θεώ έχει πολλούς Έλληνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που μπορούσαν νεαρούς ποδοσφαιριστές, που μπορούσαν να τους έχει ο Παναθηναϊκός. Τον γκολ της Ελλάδος απέναντι στη Γαλλία στο Euro 2004, πόσο κίνηση μεγάλου παίκτου έχει κάνει δημιουργώντας χώρο σε Ελλήνη διευθυντή ποδοσφαίρου Άρη για να πιάσει την κεφαλιά? Εντάξει, νομίζω ότι τη δουλειά μας κάνουμε καταρχήν. Και δεύτερον, δείχνει, έχουμε πολλούς παίκτες στην περιοχή που δείχνει πόσο πολύ πιστεύαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε γκολ, να κερδίσουμε. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι γενικά. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτό το γκολ βλέπουμε ότι η Ελλάδα, στο συγκεκριμένο σε 70 είναι περίπου το παιχνίδι, έχει τρεις παίκτες στην περιοχή. Γιατί είναι και ο Λάκης, θυμάμαι, και ο Χαριστίας και εγώ. Και κοντά και ο Καραγκούνης κάπου. Πέρα από το Ζαγοράκι που κάνει σέντρα. Ο φίλος ο SM από το YouTube λέει: έχει πει ποτέ του γαμό του Παναχαϊκή σου? Όχι, φίλε, Παναχαϊκή είναι μεγάλη ομάδα, δεν το έχω πει ποτέ. Καλύτερος προπονητής που είχε, ρωτάει ένας φίλος εδώ στο Instagram. Που είχα, έχω πει πολλές φορές ότι πέρα από το Σάντος, ο Κίκε Φλόρες νομίζω ότι ήταν ένας προπονητής πάρα πολύ καλός. Είναι τώρα στη Watford, τον είχα ένα χρόνο στην Μπενφίκα, τελευταία μου χρονιά στην Μπενφίκα. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους καλύτερους προπονητές που είχα στην καριέρα μου. Στεναχωρέθηκες όταν έπεσε η ΑΕΚ, ρωτάει ο Βάγκος. Εννοείται, δεν υπάρχει εκτίμηση που δεν στεναχωρέθηκε όταν έπεσε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λογικό. Ο φίλος ο Λάζο Ward, τι πήγε λάθος στην Πανάχα και αν γύριζε το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζε? Δεν θα άλλαζα κάτι, νομίζω ότι έγινε εξαιρετική δουλειά, δεν πήγε κάτι λάθος. Απλά δεν υπάρχει γνώση στους ανθρώπους που αποφασίζουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Οι αποφάσεις τους δείχνουν και το που έχουν οδηγήσει την ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο Τάσος δεν ρωτάει, νιώθεις καλά που άφησες τη Super League για το Indian League? Να σου πω την αλήθεια, καλά νιώθω. Η Ινδία ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πώς ήταν η εμπειρία της Ινδίας, για πες. Τι τρώγατε κάθε μέρα, κάρι και ρύζι είχατε? Όχι, κανονικό φαγητό, είχε πεντάστερα ξενοδοχεία. Η Ινδία είναι μια χώρα με πολλούς πλούσιους και πολλούς φτωχούς. Ναι. Εκεί τα βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Το πρωτάθλημα όμως ήταν πάρα πολύ οργανωμένο. Δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Είναι σε αγγλικά πρότυπα. Και η τηλεόραση που το κάνει και οι διαφημίσεις και οι χορηγοί και όλοι αυτοί. Και νομίζω ότι. Κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Πέτυχε το πρωτάθλημα του. Είναι πολύ και. Κάθε χρόνο είναι καλύτερο. Δεν έκανα και σε κανέναν εδώ στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Οπότε καλή ήταν και η Ινδία. Πώς έζησες, λέει εδώ ο φίλος στο Instagram, το διαδικτυακό τραμπουκισμό ή bullying που λέει το τελευταίο, που δέχτηκε στο 2014 σχετικά με τη συμμετοχή στους αγώνες του Μουντιάλ και λέει αναφέρομαι στη δημιουργία της σελίδας Όχι Κατσουράνη με Κώστα Ρίκα. Πώς το έζησα, έχω απαντήσει πολλές φορές. Εγώ ήμουν εκεί, έπρεπε να παίξω για την εθνική ομάδα. Ήμουν αρχηγός της εθνικής ομάδας μαζί με τον Γιώργο. Ήμασταν οι δύο που είχαμε μείνει. Δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, και μάλλον δεν ασχολήθηκα καθόλου εκεί που ήμουνα και προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι είσαι σε καλή κατάσταση ή δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Είπαμε και πριν ότι αυτό είναι κάτι ακραίο και δεν τιμάει καθόλου αυτούς που το έκαναν. Για μένα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο φίλος ο Regula από το YouTube λέει: Κατσούρ λέει το Καραϊσκάκη χωράει 33.000 κόσμο. Πόσοι από αυτούς δεν σε κάλυπταν στο site? Ναι, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να την κάνει στον κόσμο. Πού ήταν στο Καραϊσκάκη, να σου πω. Αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, θα ξαναπήγαινε στον ΠΑΟΚ? Εννοείται, θα ξαναπήγαινε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα και έχει καλό κόσμο. Πέρα από τις αρρώστιες τους φανατικούς, νομίζω ότι γνώρισα πάρα πολύ καλό κόσμο. Έκανα πάρα πολύ καλούς φίλους. Είναι ομάδα που δεν είναι σε ο ΠΑΟΚ. Έχει ιστορία, έχει καλή αύρα. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που κάθε ποδοσφαιριστής θα ήθελε να παίξει. Ο φίλος ο Ανδρέας με YouTube λέει θα γυρνούσε στην ΑΕΚ σε κάποιο πόστο και αν έχει γίνει μέχρι σήμερα κάποια πρόταση. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση. Οπότε φυσικά και θα. Αν ήταν τα πράγματα όπως ήθελα εγώ, ίσως, όχι ίσως,
θα γυρνούσα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κουβέζ λέει: έχεις παίξει στις 3 από τις 4 μεγάλες ομάδες. Θα πήγαινες ποτέ στον Ολυμπιακό, έχει γίνει ποτέ κρούση από την ομάδα του Πειραιά? Έχω πει πολλές φορές ότι με τον Ολυμπιακό θα συμφωνήσει πριν πάω στην ΑΕΚ. Οπότε άρα θα πήγαινε δηλαδή, από τη στιγμή που είχα συμφωνήσει πριν πάω στην ΑΕΚ. Ο φίλος ο Μικέλ λέει: αληθεύει ότι πήγαν κρυφά από Ρεχάγκελ με Ντέμι πριν το Euro σε γκουρού στη Γερμανία για να κάνει ενέσει στη μέση ο Ντέμι? Όχι σε γκουρού, σε κανονικό γιατρό. Είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη μέση και ήταν. Χάρη σε αυτό το γιατρό ακολούθησε την αποστολή στην Πορτογαλία γιατί ήταν να μην έρθει καθόλου. Και έχει συμμετοχή, έπαιξε. Δηλαδή... Έπαιξε όσο άντεξε, έπαιξε. Κυρίως σαν αλλαγή, αλλά βοήθησε και αυτό στην ομάδα. Ο Νίκος Λάβρη λέει: θεωρείς ότι η Γιώμα είναι δικό σου, δημιούργημα του Τζαβέλα. Ή? Η Γιώμα. Πώς τον λένε τον κύριο? Αυτός. Ναι, έχει τον ομάδα. Νίκος Λάβρη. Αυτός πρέπει να νομίζει την μπάλα μέσα έχει βενζίνη. Ο φίλος ο Ρέγκουλα, σε 100 μέτρα τρέξιμο με τζιόλι, ποιος θα τερμάτιζε πριν το μισάωρο? Και αυτός από μπενζίνη. Λοιπόν, γνώμη για Λίβερπουλ. Εντάξει, Λίβερπουλ είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, τώρα που μιλάμε, που έχει περάσει το ντέρμπι με τη Σίτι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατά τη γνώμη μου. Την υποστηρίζεις εσύ, είσαι υποστηρικτής Λίβερπουλ? Όχι, εγώ είμαι υποστηρικτής από το εξωτερικό μόνο της Γιουβέντους. Καμία άλλη ομάδα. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σε φόρμα, έχει έναν προπονητή εξαιρετικό και είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη που βγάζει ένα μοντέρνο ποδόσφαιρο, κάνει επιθέσεις πολύ γρήγορα, παίζει καλή άμυνα. Μπορεί να παίξει και αργά και σε οργανωμένες επιθέσεις, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο. Έχει τα καλύτερα κρέα μπάκα αυτή τη στιγμή στον κόσμο? Εντάξει, τα έχει δημιουργήσει μόνη της. Νομίζω ότι είναι δικά της. Το μοντέλο που θέλεις. Προϊόντα, ναι. Μάλλον δική της παίκτες, όχι προϊόντα. Δική της ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά... Ο ένας από τους δύο, νομίζω. Νομίζω ότι εγώ ένας από τους δύο. Θεωρώ όμως ότι είναι δύο μπακ που έχουν πάρα πολύ μέλλον και είναι παίκτες που είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Και δεν ξέρω αν είναι καλύτεροι. Δεν υπάρχει για μένα αυτό ο ποδοσφαιριστής καλύτερος. Ναι. Ο φίλος ο Βάγκος, 7. Ολυμπιακός απλώς. Λοιπόν, σε ποιον αγώνα έχει ρίξει το πιο πολύ βρυσίδι που να σου έχει μείνει στο μυαλό? Σε διάφορα παιχνίδια μου έχει γίνει αυτό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ένταση έχει. Δεν είναι μεγάλη κακιά πιάνο ποδόσφαιρο. Όχι, είναι, έχει ένταση. Γιατί όταν έφυγε από την Μπενφίκα, όπως λέει, ενώ ήθελε να επιστρέψει στην αγαπημένη του ΑΕΚ, εφόσον δεν είχε πρόταση από αυτήν, συνεχίζει. Γιατί πήγε σαν ανταγωνιστικό και εχθρικό προς αυτήν σωματείο και δεν προτίμησε να συνεχίσει στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μην φορέσει άλλη φανέλα στην Ελλάδα πλην της Παναχαϊκής και της ΑΕΚ? Προσοχή, προσοχή, μην απαντήσει ότι υπάρχει ρήτρα πως αν επιστρέψει στην Ελλάδα για άλλη πλην της ΑΕΚ, θα σκάσω. Ομάδα θα υποφελεί, δεν έχει ακόμα τελεία. Αποφελεί η Ένωση αποσπώντας είτε αυτούς είτε τη ρήτρα που είχε αποφελθεί, είτε μεγάλο κομμάτι αυτής. Τέτοια κολολεφτά δεν τα θέλαμε, αυτόν θέλαμε καθαρό και να μην φορέσει καμιά άλλη μπλούζα. Ελληνική, κρίμα. Πήρε τον Νταμπλ το 2010 και 3 χρόνια μετά τον έδιωξε ο ΠΑΟ, αδυνατώντας να πληρώνει το βαρύ συμβόλαιο, η συνέχεια γνωστό σε όλους. Εντάξει, έχω απαντήσει στην ερώτηση πρώτα ο φίλος, γιατί υπήρχαν οικογενειακοί λόγοι που πρέπει να γυρίσουν στην Ελλάδα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Προσωπική οικογενειακή λόγη και πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν είχα πρόταση στην ΑΕΚ, η οικογενειακή προσωπική λόγη που σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα, πρέπει να πάω σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Γνώμη για Ματ Κλίπ και Κωστή Ραπτόπουλο, λέει ο Άγγελος Τσιτσίκας. Δεν τους ξέρω. Λέει, γιατί από τη μέρα που έφυγε την Παναχαϊκή δεν ήρθε ούτε σε ένα παιχνίδι να τη δει? Είναι αλήθεια η πυρό της? Ναι, εντάξει, ρωτάει, είναι με πυρό της. Η καταγωγή μου είναι από την Ήπειρο. Εγώ γεννήθηκα και, και μεγάλωσα στην Πάτρα. Ναι. Αισθάνομαι πατρινό, αλλά η καταγωγή μου είναι την Ήπειρο. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Από ένα χωριό ανάμεσα Άρτα και Γιάννα, Τάγναντα. Άγναντα πράγματα, έχει ακούσει πλέον. Από εκείνη η καταγωγή μου, από εκείνο ο πατέρα μου. Γιατί δεν ήρθα, γιατί. Εντάξει, υπάρχουν λόγοι. Άποψη για Μελισανίδη, λέει ένα φίλο. Εντάξει, δεν τον ξέρω πολύ καλά τον πρόεδρο. Πιστεύω να φτιάξει το γήπεδο και μετά όλα καλά. Κλείνουμε με ένα πολύ καλό. Ο Γιάννη Σαμπτζόγκ λέει να του μεταφέρει το ότι είναι το χαφ που λείπει τώρα από την ΕΚΑΡ μα. Στο μεταφέρω. Και τελευταίο θέλω να φύγω. Δεν συμφωνώ, δεν ξέρω. Θα πούμε. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα? Και τα δύο ωραία είναι. Δεν διαλέγει. Περίμενα στη Θεσσαλονίκη. Έχει υγρασία Θεσσαλονίκη, αλλά ωραία είναι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ή Λισαβόνα? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ή Πάτρα? Λισαβόνα. Λοιπόν, να αποκαλύψουμε εδώ ότι ο Κώστας θα είναι και συμπαρουσιαστής σε μια λαμπρή ημέρα, λαμπρή τελετή, που για πρώτη φορά φέρνει τον Μπεταράδες LGR στην Ελλάδα. Τα Bookmaker Awards by Μπεταράδες, ουσιαστικά είναι τα βραβεία για τους καλύτερους bookmakers που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παρουσιαστής θα είναι ο Σπυρόπουλος, ο δημοσιογράφος ο γνωστός, έτσι. Και συμπαρουσιαστής θα είναι ο Κώστας ο Κατσουράνης. Θα παρουσιάσουμε μαζί την τελετή και θα δώσουμε τα βραβεία
για τους bookmaker που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ένα βραβείο εκ των οποίων θα δώσετε κι εσείς. Ψηφίζετε στο διαγωνισμό που τρέχει στο site. Λοιπόν, να μας πει και ο Κώστας δύο λογάκια πώς αισθάνεται που θα συμπαρουσιάσει μαζί με τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο την εκδήλωση. Και αν αγχώνεται φυσικά. Αγχώνεσαι. Λίγο αγχώνεσαι. Αν αγχώνεσαι, μπαίνω εγώ. Εδώ έπαιξε τελικό γύρο. Είναι δυνατόν να αγχώνεσαι γιατί. Εντάξει, θα μπει ο Αριστοτέλης. Αυτό το όνομα μπαίνει παντού. Σωστά, ναι. Θα παρουσιάσω στο τέλο. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι στο τελικό γύρο δεν θα μπορούσα να παίξω. Σωστά. Δεν υπάρχει απόδειξη γι' αυτό. Κανένα, δεν θα παίζει. Δεν έχει και χιαστό το. Δεν έχει να παίξω να μην μπορώ να μου πείτε δεν μπορώ. Κάτσε για την εκδήλωση πρέπει να πούμε τώρα. Δεν θα πω για την εκδήλωση. Παιδιά, σήμερα τελείωσε η συνέδριση του. Είχαμε καλεσμένο τον Αριστοτέλη. Κανονικά όμω. Τα είπε πολύ ωραία το παιδί. Προσπάθησε να απαντήσει όλε τι ερωτήσει που έκανα. Εγώ και το Θεωρή. Την άλλη φορά θα έχουμε άλλο καλεσμένο. Και η βραδιά των βραβείων είναι αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η βραδιά των βραβείων είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Υπάρχει απέναντί μου τώρα αυτή μια κριτική γιατί του δυσκολεύει να σε ρωτήσει. Ναι, ναι, το χαρτάκι του επεισόδου. Ναι, το χαρτάκι του επεισόδου θα πει χαρτάκι. Θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή στα βραβεία που θα δώσουμε. Θα δω και εγώ, δεν θα δώσω βραβείο. Εσύ θα παρουσιάσω. Εγώ θα παρουσιάσω μαζί με τον Αλέξη Σπυρόπουλο σε μια βραδιά που θα γίνει στο Ίδρυμα Νιάρχος. Και θα βραβευτούν όλες οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από το site betarades.gr. Νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, μια πολύ ωραία γιορτή. Και στόχος μας είναι να πάει καλά και να γίνει θεσμός, έτσι αυτό. Στόχος μας είναι να πάει καλά και να γίνει θεσμός. Στα πορτογαλικά μπορείς να το πεις το Betarades. Όχι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το subscribe, like. Ναι, να ακολουθήσετε όλοι το Αριστοτέλη στο Instagram. Δεν έχει Instagram, το ξέρεις. Δεν έχει Instagram. Ακολουθήστε τον Betarades. Σωστό.